Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, καλησπέρα σας από το κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Εδώ που ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ για την 13η αγωνιστική της φετινής Α1. Ένα παιχνίδι το οποίο το αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που θα πηγαίνει περίφημα στη φετινή χρονιά και βέβαια θα κοντράρει όσο μπορεί περισσότερο τον Παναθηναϊκό μέσα στο σπίτι του. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επίσης διανύει μια εξαιρετική περίοδο και βέβαια έχει ακόμη περισσότερα περιθώρια βελτίωσης. Αυτό είναι το ζητούμενο για την ομάδα του Αργύρου Βεβουλάκη. Βλέπετε εδώ τους πράσινους, οι οποίοι ολοκληρώνουν την παρουσίασή τους. Θα γίνει ανταλλαγή των λαβάρων. Σε αυτό το σημείο να καλησπερίσω και να υποδεχθώ για ακόμη ένα παιχνίδι με ιδιαίτερη χαρά τον Αργύρη Παπαπέτρου, ο οποίος θα έχει και το σχόλιο του απόψινου αγώνα. Καλησπέρα και από μένα. Εύχομαι να δούμε ένα ωραίο παιχνίδι. Άλλωστε η αξία αλλά και η εμπειρία των ομάδων ακριβώς δεν λείπουν, αλλά και το φορμάρισμα των ομάδων είναι σε πολύ καλό σημείο. Βλέπουμε εδώ το ρόστερ του ΠΑΟΚ για τον Σίλη Μαρκόπουλο, Χάτσερ, Κασελάκης, Χαραλαμπίδης, Μαγκράθ, Θεοδωράκος, Τσαϊρέλης, Δέδας, Μαγαρίδης, Παπαδόπουλος, Νικολόπουλος, Καλές και Χαριτόπουλος. Εδώ ο Σούλης Μαρκόπουλος, ένας προπονητής με ιδιαίτερες περγαμινές, ιδιαίτερα αγαπητός και στους παίκτες του, έχει ριζώσει τα τελευταία χρόνια στον πάγο του ΠΑΟΚ. Από την άλλη πλευρά, ο Αργύρης Πεδουλάκης έχει στα χέρια του τους Ξανθόπουλος, Φερτσανίτη, Μπράμο, Γιαννόπουλο, Μασιούλης, Καπόνο, Ούκιτς, Λάσμε, Τσαρτσαρή, Σκορδίλη, Κίστ και Μπάνκς. Γίνεται αυτόματα κατανοητό ότι ο Δημήτρης Διαμαντίδης δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί στο απόψινο παιχνίδι. Πλέον οι προσπάθειες των γιατρών του Παναθηναϊκού και των φυσιοθεραπευτών βέβαια επικεντρώνονται για τον αγώνα της Παρασκευής, τον σπουδαίο αγώνα της Ευρωλίγκας κόντρα στην Real Madrid εδώ στο κλειστό του ΆΚΑ. Σε αυτό το σημείο, για να καλησπερίσουμε και τους συναδέλφους οι οποίοι έχουν επιφορτιστεί με το ρεπορτάζ του αγωνιστικού χώρου, να ξεκινήσουμε από τον πάγκο των φιλοξενουμένων. Εκεί βρίσκεται ο Λεωνίδας Μενεγάκης. Καλησπέρα, Λεωνίδα. Καλησπέρα, δίπλα στον προπονητή με τα περισσότερα παιχνίδια στην Α1 φυσικά. 557 νομίζω σήμερα. Ο Σούλης Μαρκόπουλος, ο οποίος φαντάζομαι θα επιλέξει όπως κάνουν οι περισσότερες ομάδες όταν παίζουν με τις δύο πρώτες ταχύτητες, με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό του πρωταθλήματος, ένα πιο χαμηλό, πιο ελεγχόμενο ρυθμό, ώστε να κρατήσει ελεγχόμενο αντίστοιχα το σκορ. Δεν υπάρχουν προβλήματα. Ο ΠΑΟΚ που είναι στην καλύτερη φάση της ιστορίας των τελευταίων ετών, τουλάχιστον από πλευράς αποτελεσμάτων, έτσι, για να μην συγχαίουμε πράγματα, είναι διαφορετικού επίπεδου οι ομάδες, αλλά σίγουρα με την τέταρτη θέση και με τις νίκες που έχει πάρει μέχρι στιγμής θα πρέπει να γυρίσουμε πολύ πίσω το 99 για να βρούμε κάτι ανάλογο. Για να πάμε και στον πάγκο του Παναθηναϊκού, εκεί βρίσκεται ο Μιχάλης Πέτκοφ. Καλησπέρα, Μιχάλη. Καλησπέρα και εμένα από τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Όπως είπες και εσύ, Γιάννη, για ένα ακόμα παιχνίδι οι πράσινοι στερούνται των υπηρεσιών του Δημήτρη Διαμαντίδη. Δεν ήθελαν να ρισκάρουν, όπως είπες και εσύ, τη συμμετοχή του σήμερα, παρότι είναι καλύτερα από αύριο θα μπει στον κανονικό ρυθμό των προπονήσεων, έτσι ώστε να είναι έτοιμο για τον αγώνα με τη Ρεάλ για την Ευρωλίγκα. Αυτή τη στιγμή ο Αργύρης Πεδουλάκης δίνει τις τελευταίες οδηγίες στους παίκτες του, σύμφωνα με τις οποίες θέλει να μπουν από την αρχή του αγώνα δυνατά, να πιέσουν στην άμυνα, να προσπαθήσουν να σταματήσουν τους δημιουργούς του δικεφάλου του Βορρά, που είναι ο Χαραλαμπίδης και ο Μαγκράθ, και να περιορίσουν και το inside game του Λάζαρο Παπαδόπουλου. Διαιτητές στο αγώνα οι κύριοι Πιλοίδης, Σόμος και Ταρενίδης. Στο ΆΚΑ, το οποίο φιλοξενεί όχι πάρα πολύ κόσμο, αλλά σίγουρα σε μια γωνία υπάρχουν και πάρα πολλά παιδιά τα οποία έχει υποδεχθεί η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, και βέβαια αυτό είναι ένα θέμα το οποίο προσπαθεί να προχωρήσει, το οποίο προσπαθεί να δουλέψει το εμπορικό τμήμα του Παναθηναϊκού για να φέρει τα μικρά παιδιά κοντά στο γήπεδο. Βλέπετε εδώ γύρω στα 500 παιδιά από διάφορα σχολεία αλλά και ομάδες φιλοξενούνται σε ένα πέταλο εδώ στο κλειστό γήπεδο του ΆΚΑ. Μια εικόνα που χαιρόμαστε να τη βλέπουμε, αν μη τι άλλο. Παναθηναϊκός απέναντι στον ΠΑΟΚ, λοιπόν, ο δεύτερος κόντρα στον τέταρτο του πρωταθλήματος, Αργύρη, σε ένα παιχνίδι το οποίο πού αναμένεται να κρυφθεί. Ασφαλώς θα πρέπει να ελέγξει ο ΠΑΟΚ το ρυθμό, μιας που παίζει μέσα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, ο οποίος Παναθηναϊκός όχι μόνο θέσεις από πλευράς 4 αλλά και από πλευράς δυνατοτήτων είναι το φαβορί της αναμέτρησης. Θα πρέπει λοιπόν να ελέγξει το ρυθμό, θα πρέπει να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό σε set play και όχι να φάει ευνηδιασμούς, όχι να φάει εύκολα καλάθια. Εκεί όπου ο ΠΑΟΚ με τον Παπαδόπουλο μέσα στη ρακέτα γεμίζει τους διαδρόμους, θα έλεγα, και με τον Τζαϊρέλη
φρέσκο και αρκετά αθλητικό να μπορεί να καλύψει τα κενά που μπορεί να δημιουργηθούν από drive. Απ' την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να δούμε ένα physical παιχνίδι από τους δύο ψηλούς του και οπωσδήποτε αρκετές φορές να επιδιώξει το να κάνει το παιχνίδι γρήγορο και να πάει σε εύκολα καλάθια μέσα από συνδυασμούς. Πρώτη επίθεση είναι για τον ΠΑΟΚ. Χάτσερ, Μαγκράθ, Μαργαρίτη, Σαϊρέλη και Παπαδόπουλο, 5 πρώτοι για του φιλοξενούμενου. Να εδώ ο Αμερικανό μεριλαδικό διαβατήριο, Μαγκράθ. Για τον Παπαδόπουλο, φάουλ πρώτο από τον James Gist πάνω στο μαρκάρισμα. Παπαδόπουλο, ο οποίο είναι ένα βασικό σημείο αναφορά στο παιχνίδι του δικεφάλου. Τώρα ο Χάτσερ θα πάρει το πρώτο σουτ και είναι εύστοχο. Προβάδισμα για τον ΠΑΟΚ, το πρώτο καλάθι του αγώνα. Για να ακούσουμε και τον Λεωνίδα Μανεγάκη. Βασικό σημείο για τον ΠΑΟΚ, βασικό και στα πειράγματα από τον Διαμαντίδη. Είδα έτσι με την άκρη του ματιού μου, με το που μπήκε στο παρκέ μεταξύ τους, είχαν έναν μικρό διάλογο με πολύ χαμόγελο. Καλή φίλη είναι γνωστό. Οπότε θα δούμε αν θα συνεχιστεί αυτό και στην πορεία. Κοινή πορεία από το ξεκίνημα της καριέρας τους. Ακολούθησαν και οι δύο υπέρλαβρες πορείες. Το 2-2 τώρα από τον Στεφάν Λάσμε, ο οποίος απαντά στο καλάθι του Χάτσερ. Ο Χάτσερ που έκανε ένα εξαιρετικό ξεκίνημα με τον ΠΑΟΚ, coach, αλλά στα τελευταία παιχνίδια, το τελευταίο διάστημα, έχει γνωρίσει μια καθίζηση το παιχνίδι του. Εδώ θα πάρει το φάουλ πάντως από τον Μπάντς. Είναι αλήθεια ότι στα τελευταία παιχνίδια δεν έχει βοηθήσει ιδιαίτερα από τον Δικέφαλο. Ο Δικέφαλος, ο οποίος παίζει μόνο με δύο ξένους και δεν έχει την πολυτέλεια να έχει κάποιον από τους δύο να υπολείπεται. Βεβαίως το παιδί βγάζει ενέργεια. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι μέχρι στιγμής είναι πρωταγωνιστής. Ας ελπίσουμε ότι θα βοηθήσει ώστε να δούμε ένα καλό παιχνίδι. Να πούμε ότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκε ο αγώνας στο Ρέθυμνο, όπου η ομόνη ομάδα επικράτησε της Καβάλας με 88-79. Ήταν το παιχνίδι το οποίο είχε ως ώρα έναρξη στις 3 το μεσημέρι. Τα βήματα στο μεταξύ από τον Ρόκο Λενιούκιτς, έναν παίκτη ο οποίος στο Βερολίνο έκανε καλό παιχνίδι και έδειξε ότι έχει να προσφέρει πολλά στο Παναθηναϊκό. Σίγουρα, απλώς του λείπει το δημιουργικό κομμάτι και στη φάση αυτή που ο Διαμαντίδης δεν είναι έτοιμος, θα πρέπει να μπορεί να αξιοποιήσει τους παίκτες του, αλλά απ' την άλλη πλευρά το παιχνίδι πάει σε γρήγορο ρυθμό και σε περίπτωση που δεν θα χρειαστεί τόσο πολύ δημιουργία αλλά περισσότερο να διαβάζει την άμυνα και να μπορείς να σκοράρεις, ο Λένιουκης είναι πάρα πολύ καλός σε αυτό το τομέα. Μάρκος Μπάνκς παίρνει το σούτ από 6 μέτρα και ευστοχή μπροστά από ένας Νιακός με 4-2. Ο Μπάνκς που έχει αυξημένες αρμοδιότητες ενδιαπουσίας του Διαμαντίδη, βέβαια και αυτός καλείται να προσαρμοστεί σε ένα εντελώς διαφορετικό ρόλο, γιατί είναι κάτι άλλο να έρχεσαι από τον πάγο και να βοηθάς, να συμπληρώνεις τον Διαμαντίδη, γιατί άλλο να παίρνεις το δικό του ρόλο. Σίγουρα είναι βαριά η φανέλα και η ιστορία της ομάδας, αλλά βέβαια πολύ περισσότερο για τον Banks, όπου είναι διαφορετικές εικόνες στην Ευρώπη και θα πρέπει να εμβολιαστεί πολύ γρήγορα με αυτό και βεβαίως να βοηθήσει τα μέγιστα. Νομίζω όμως ότι αυτές οι διαφορετικές κινήσεις που γίνανε με τον Banks αλλά και με τον Gist έχουν αλλάξει προς το καλύτερο την εικόνα του Παναθηναϊκού. Είναι χαρακτηριστικό, Αργύρη Παπαπέτρου, ότι οι δύο πρώτοι σκόρερ για την φετινή Α1 του Παναθηναϊκού σε κατά μέσο όρο είναι ο Γκίστ και ο Καπόνο. Δύο παίκτες δηλαδή οι οποίοι ήρθαν στο τελευταίο διάστημα στην ομάδα. Ο Γκίστ μάλιστα σε δύο παιχνίδια σκοράρει 11,5 πόντους κατά μέσο όρο, 11,3 ο Καπόνο. Έχουν βασιλική αξία, αναμφισβήτητα. Απ' την άλλη πλευρά δεν υπάρχει και το σκάουτινγκ ακόμα για αυτούς από τις ομάδες, οπότε από τον ενθουσιασμό τους για την αλλαγή περιβάλλοντος, την καινούργια περιβάλλοντος. Από το ότι... Το κάρφωμα στο μεταξύ του Τσαερέλη και το 4-4. Πολύ ωραία, πάσαμε στη ρακέτα. Από το ότι έχουν ενθουσιασμό, από το ότι οι ομάδες δεν τους ξέρουν πολύ καλά και όλα αυτά συνηγορούν ώστε να είναι φρέσκοι και σημαντικοί για την προσπάθεια που κάνει ο Παναθηναϊκός. Να εδώ ο Μάρκος Μπάνκς, άλλο ένας νεοφερμένος στο μέσο της σεζόν δηλαδή για τον Παναθηναϊκό. Άσχολο τρίποντα από τον Νούκιτς. Εύκολο το rebound από τον Μιχάλη Τσαϊρέλη. Και πλέον σε οργανωμένη επίθεση ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πράγματι πηγαίνει σε χαμηλό ρυθμό. Πολύ καλή πάσα τον Παπαδόπουλο, αλλά και εντυπωσιακό το στόπ από τον James Gist πάνω στον Τσαϊρέλη.
Πάω τώρα από τον Μαγκράθ στον Ούκιτς που έφυγε στον εφηβιασμό. Δύο βολές για τον Κροάτη, αλλά ήταν εκπληκτικά γρήγορη η αντίδραση του James Gist και το κόψιμο το οποίο έκανε στον Τσαϊρέλη σε μια φάση, σε ένα highlight, γιατί κακά τα ψώματα, highlights δεν είναι μόνο τα καρφώματα, είναι και αυτά τα κόψιματα ακριβώς. Ήρθε βέβαια από πίσω ο Gist, αλλά ουσιαστικά έσβησε τα φώτα για τον forward του ΠΑΟΚ. Άλλωστε γι' αυτό τον θέλει ο Παναθηναϊκός, για τα ιδιαίτερα αθλητικά του προσόντα, για την ενέργεια που βγάζει στο παρκέ, και θα λέγαμε ότι αυτό είναι και ένα μάθημα το πώς μπορεί κανείς να μην φυσικάζεται ακόμη και αρκετά μόνος του, αν είναι να μάθει να τελειώνει γρήγορα τη φάση ή εν πάση περιπτώσει να κάνει μια ενέργεια τέτοια η οποία να μην δίνει τη δυνατότητα στην άμυνα να παίρνει το πλεονέκτημα. Σιεργύρη, λόγω θέσης ήσουν κανένας παίκτης που ήξερες αυτά τα μυστικά. Ναι, και πραγματικά ήσουν πολύ εφιάλτης, γιατί ήμουνα στην εποχή που οι ομάδες έπαιρναν πάντα ένα μαύρο ψηλό. Πάντα. Ήταν αυτό που έλειπε από το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ακριβώς. Και προσπάθησα να βρω χίλιους τρόπους ώστε να μπορώ να σκοράρω. 6-4 μπροστά ο Παναθηναϊκός από τις βολές του Ούκιτς, Μαγκράθ. Πάνω είναι ο Μάικ Μπράμος, ο οποίος πέρασε στον αγώνα, όπως και ο Βασίλης Ξανθόπουλος από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Παπαδόπουλος με αντίπαλο τον Λάσμε. Θα γυρίσει και θα ευστοχίσει με αυτόν τον περιπετειώδη αλλά τόσο συνηθισμένο τρόπο στην ολοκλήρωση της προσπάθειάς του. Στο πρώτο μέρος, στο πρώτο τετράλεπτο που έπαιζε και ο Μπάνκ στη θέση του δημιουργού, δεν είδαμε κάτι ιδιαίτερο τον Παναθηναϊκό, δεν είδαμε να στοχεύει σε κάτι. Θα λέγαμε ότι προσπαθούσε να βρει κάποιο ρυθμό, να ζεσταθούν οι παίκτες του ώστε να αποδώσουν στη συνέχεια. Με την είσοδο του Ξανθόπουλου βλέπουμε ότι υπάρχει κάποια σταθερά, δηλαδή θα αποστάρουν αρκετές φορές τον Μπράμος, θα αποστάρουν τον Μασιούλης και οπωσδήποτε θα προσπαθήσουν να δώσουν γρήγορο ρυθμό. Μασιούλης, ο οποίος πήρε το επιθετικό rebound και ανανέωσε την επίδεση των Πρασίνων. Gist. Πάνω την ο Μαργαρίτης, ένας παίκτης που έχει εκπλήξει με τις φετινές εμφανίσεις του. Φάουλ και δύο βολές για τον James Gist. Φάουλ από τον Μαργαρίτη, το τρίτο ομαδικό και το δεύτερο προσωπικό όμως για τον παίκτη που πήγε στο δικέφαλο από τους Ίκαρους Θερών, ένα παιδί που δεν είχε εικόνες από τη μεγάλη κατηγορία αλλά φέτος προσπαθεί και δημιουργεί όνομα. Αυτό είναι ενταγμένο στην προσπάθεια, η κίνηση αυτή, στην προσπάθεια που κάνει ο ΠΑΟΚ ώστε να εξυγειανθεί οικονομικά, φέροντας την ομάδα παιδιά με φθηνά συμβόλαια αλλά και με ταλέντο και με όρεξη να διακριθούν. Μάλιστα έγινε try-out κατά έναν τρόπο το καλοκαίρι από τον Σούλη Μαρκόπουλο και τους συνεργάτες του στη Θεσσαλονίκη. Δοκιμάστηκαν παίκτες και από εκεί επελέγησαν οι συγκεκριμένοι. Βεβαίως, θυμάμαι πολύ την περίπτωση, πολύ καλά την περίπτωση. Νομίζω ότι το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να ορθοποδήσει οικονομικά είναι το πιο σημαντικό που συμβαίνει μέχρι στιγμής στο δικέφαλο, άσχετα τι θέση θα πάρει στο φετινό πρωτάθλημα. Πολύ ωραία συνεργασία χαϊλό από τον Παπαδόπουλο προς τον Τσαϊρέλη. Και εκπληκτικό το τελείωμα από τον Μιχάλη Τσαϊρέλη, ο οποίος είναι... Ενώ βλέπουμε στο τριάρι μπήκε ο Λεωνίδας, ο Κασελάκης άλλαξε το Μαργαρίτη. Τώρα θα έχει δυνατότητες για περιφερειακό περισσότερο ΠΑΟΚ, για να δούμε αν θα το τολμήσει. Ο Μασούλης από την αριστερή γωνία, ένα από τα αγαπημένα του σημεία πάνω στο παρκέ, εκτέλεσε για το 18. Έχουμε μπει στο δεύτερο πεντάλεπτο της πρώτης περίοδου. Μαγκράθ μέχρι στιγμής δεν έχει πάρει προσπάθειες, ο πρώτος σκόρερ του δικεφάλου, ούτε όμως και ο Κώστας Χαραλαμπίδης. Ο Αδόπουλος για τον Τσαϊρέλη, Κασελάκης ανέτοιμος για να δεχθεί την μπάλα από τον Τσαϊρέλη, περνά η κατοχή για τον Παναθηναϊκό. Εδώ ο Λεωνίδας Κασελάκης που πρωταγωνίστησε με τις μικρές εθνικές ομάδες, στη συνέχεια όμως έχει δυσκολευτεί για να βρει ρόλο σε ομάδα της Α1. Για να ακούσουμε και τον Λεωνίδα Μενεγκακή. Ήθελε ο Χρυσόλη Μαρκόπουλο να τελειώσει την προηγούμενη φάση με Μιχάλη Τσαϊρέλη, όχι να δώσει την πάσα να κάνει το split προς τα έξω. Ναι, γιατί έχει ξεκινήσει και καλά ο Τσαϊρέλη. Ακριβώς. Τον ξέρουμε και Σκορτσανίτη στην πεντάδα του Παναθηναϊκού, ο οποίος διεκδικεί τώρα το rebound. Κρατάω λίγο το μικρόφωνο για να σας πω, επειδή έβλεπα λίγο και στο διαδίκτυο. Η Ρεάλ, επόμενη αντίπαλος του Παναθηναϊκού, το έκανε πάλι σήμερα, δηλαδή παίζοντας για δεύτερη φορά πάλι με τη Μάλαγα μέσα σε λίγες μέρες και παίξει 17, έπαιξε και σήμερα. Μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι τελειώνει τα δύο παιχνίδια με εντυπωσιακό τρόπο.
τρόπο. 8-25 έκανε στην τελευταία περίοδο, ενώ το σκορ ήταν 59-66. Τελικά κέρδισε 67-91 εκτός έδρας. Της έχει πάρει τον αέρα. Είναι... Ναι, και είχε κάνει περίπου το ίδιο ή ακόμα καλύτερο στην Ευρωλίγκα στις 17. Στην Ευρωλίγκα έχανε. Ναι, έχανε 50-43 και το τελείωσε με 14-29 το τελευταίο δεκάλεπτο. Καλά θα πω τον Παπαδόπουλο, αν και ακούσει καμία μαρτυρίες, καμπήματα, αλλά νομίζω είναι το στυλ του Τσουλάζου που σε κάνει να υποπτεύεσαι βήματα, έστω και αν αυτά δεν υπάρχουν. 10-10. Φάουλ τώρα από τον Παπαδόπουλο στον Σκορτσανίτη, είναι το τέταρτο ομαδικό για τον ΠΑΟΚ από το επόμενο. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού θα πηγαίνουν στη γραμμή των ελευθερών βολών. Ο Αργύρης Πεβουλάκης, ο οποίος τα συζητά με τους διαιτητές. Το ελεύθερο τρίποντα από τον Μασκούλη είναι άστοχο. 6-8 σουτάρε κόντρα στην Άλβα, μεσοβδόμαδα στο Βερολίνο, και ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Ήταν η αποκάλυψη όντως. Ο Μασκούλης είναι, μας έχει δείξει μέχρι σήμερα ότι είναι παίκτης ρυθμού. Αν κάτι δεν του πάει καλά από την αρχή, δύσκολα να κάνει. Αλλά αν ξεκινήσει καλά, νομίζω ότι είναι ικανός να σε σκοτώσει τόσο από την περιφέρεια όσο και από το low post. Ο Τσαρέλης προσπάθησε να σώσει την επίδεση του ΠΑΟΚ, πετώντας την μπάλα στα πόδια του Γκίστ. Ο Αμεργάνος όμως λειτουργήσε όπως έπρεπε, και τώρα ο Μπράμος για τον Σερζανίδη, ο οποίος προστάρει απέναντι στον Παπαδόπουλο. Πάσα για τον Μπράμος και το εύκολο τρίποντο από τον Αμβουγέννη Φόρμπορντ. Είναι αυτό που έλεγε ο Αργύρης Πεδουλάκης σε μια πρόσφατη συνέντευξή του, ότι του λείπουν οι δημιουργοί της ομάδας, και χαρακτήρισε δημιουργούς βεβαίως τον Δημήτρη Διαμαντίδη αλλά όσο και τον Σκορτσιανίτη. Και εδώ είδαμε πάρα πολύ καλά ότι ο Σοφοκλής, παίζοντας το low post και ντουμπλάροντας η άμυνα του ΠΑΟΚ, είδε πολύ γρήγορα στη δυνατή πλευρά την πάσα στον Μπράμος που κινήθηκε πάρα πολύ καλά από τις 45 μοίρες στο corner και του έδωσε μια πολύ σωστή πάσα τη σωστή στιγμή και έγινε ένα πραγματικά. Μια πολύ καλή συνεργασία και ένα εύστοχο σούτ από τον Μπράμος. Χαραλαβίδης για τον Καλέ στη γωνία, ο Μαγκράθ. Αυτό είναι το πρώτο σούτ του Αμερικανού και είναι εύστοχο. Ήταν για 3 πόντους. Νέα ισοβαλία στο παιχνίδι, 13 όλα μέχρι στιγμής. Ο ΠΑΟΚ εμφανίζεται ανταγωνιστικός. Ο ΠΑΟΚ έχει ένα συνετό παιχνίδι. Και κυρίως πηγαίνει το μάτς εκεί που το θέλει η coach. Ακριβώς. Το πρόβλημα είναι τώρα με την είσοδο του Καλέ. Οπωσδήποτε πρέπει να πάρει κάποιες ανάσεις ο Δημήτρης, ο Λάζαρος Παπαδόπουλος. Με την είσοδο του Καλέ νομίζω ότι θα φανούν προβλήματα όσον αφορά τη δυνατότητα του Κωνσταντίνη να αποστάρει μέσα στο ζωγραφιστό. Πρώτη φάση ήταν για τον σέντερ του Παναθηναϊκού, πήρε το φάουλ και μαζί τις βολές ο Τζέισον Καπόνο έχει περάσει στη θέση του Γιώνας Μασιούλης. Ένας παίκτης που εξ ονόματος μόνο αποτελεί θέλκητρο για πολύ κόσμο για να τον παρακολουθήσει και γιατί έχει να έρθει στο γήπεδο, αν και απόψε δεν έχει έρθει πολλοί κόσμο στο πλησό του ΆΚΑ. Νομίζω ότι προετοιμάζονται για την Παρασκευή. Ασφαλώς. Πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι Παρασκευή βράδυ κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι στο 3-1 στο ξεκίνημα του Top 16 και βέβαια με μια νίκη απέναντι στους Μαδριλένους μπαίνει στην ρότα που θέλει. Ναι. Σοσιανίτης αστόχησε στις δύο βολές, έκανε και το φάουλ. Η αλλαγή με τον Γκίστ να δίνει τη θέση του στον Τσαρσαρή, αλλά και τον Λάσμε να αντικαθιστά τον Σοφοκλή. Νομίζω ότι μέχρι στιγμής το παιχνίδι από την πλευρά του Παναθηναϊκού παίζεται στη λογική να μπουν όλοι οι παίκτες στο παρκέ, να ζεσταθούν, να κάνουν να δώσουν ένα πολύ δυνατό τεστ εν ώψη του κρίσιμου παιχνιδιού με τη Ρεάλ και αργότερα θα δούμε κάποιες τακτικές ιδιαίτερες που θα χρειαστούν βεβαίως για την επόμενη δοκιμασία του Παναθηναϊκού. Ο Κασελάκης στάθηκε στη γωνία αλλά στόχισε στο τρίποντο σε αυτή τη μετάλλαξη που προσπαθεί, που επιχειρεί να εφαρμόσει με τη μεταφορά του στο small forward. Βλέψουμε στο μεταξύ από τον Τσαρέλη και τον Μαγκράθ. Ευθυνδιασμός με τον Χαραλαμπίδη να αφήνει την μπάλα στο καλάθι για το προβάδισμα του δικεφάλου. 15-13, 1-40 πριν να κλείσει η πρώτη περίοδος. Το πρώτο καλάθι του Χαραλαμπίδη, τα μεγάλα όπλα αυτής της ομάδας, ο Μαγκράθ και ο 36χρονος Έλληνας σκόρερ, Καπόνο. Ξανθόπουλος πάει μέχρι μέσα. Δεν τελειώνει όμως τη φάση, καθώς βρέθηκε μπροστά του το μεγαλύτερο σώμα του Βασαλέκη. Μαγκράθ. Μαργόπουλος, ο οποίος ζήτησε από τους παίκτες του να
είναι όσο το περισσότερο ανταγωνιστικό απέναντι στο Παναθηναϊκό και μέχρι στιγμής τα καταφέρουν περίφημα με το νέο καλάθι του Καλέ, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την πάσα του Βασελάκη. Τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου, 17-13 μπροστά ο ΠΑΟΚ. Καπόνο. Παίρνει το σκρίν από τον Λάσμε. Με δοξία φάουλ. Εκεί ζητάνε οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού να μετρήσουν το καλάθι, καθώς θεωρούν ότι υπήρξε κόψιμο στο ύψος της Στεφάνης. Εδώ οι διαμαρτυρίες και από τον Καπόνο, στον πρώτο διαιτητή της συνάντησης του τον Πιλοίδη. Φάουλ στο μεταξύ πάνω στον Τσαϊρέλη. Να νωρίτερα η φάση. Με τον Καπόνο να σουτάρει. Και βέβαια η μπάλα ήταν πάνω από τη Στεφάνη, συνεπώς. Εκτός αν ήταν πλάγια, γιατί έτσι όπως φάνηκε από εδώ δεν φαίνονταν καθαρά. Αν ήταν λίγο πλάγια, δεν παίζει ρόλο. Αλλά ήταν ακριβώς μπροστά και πάνω, θα έπρεπε να μετρήσει. Έχω όμως την εντύπωση ότι ήταν, δηλαδή εκτός Στεφάνης, ήταν λίγο πλάγια. Οπότε προφανώς αυτό έκριναν οι διαιτητές και δεν μέτρησαν με τα λάθη για τον Παναθηναϊκό. Μια πρώτη άστοχη βολή από τον Τσαϊρέλη, η δεύτερη είναι εύστοχη. 18-13 στο συν 5 Θεσσαλονικής. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Η μόνη λογική εξήγηση και από αυτό το replay που μας έδωσαν οι συνάδελφοι από το βάν των εξωτερικών μεταδόσεων της ΕΡΤ είναι ότι έκριναν οι διαιτητές ότι δεν έφτανε η μπάλα στη Στεφάνη. Ακριβώς, ήταν εκτός Στεφάνης. Γιατί διαφορετικά το καλάθι έπρεπε να μετρήσει. Βεβαίως, ήταν πολύ καθαρή φάση, αλλά ήταν λίγο εκτός Στεφάνης, λίγο πλάγια. 33 δευτερόλεπτα ακόμη, Ούκιτς. Εντάξει, είναι ευκαιρία να ανάψουν τα αίματα με την έννοια να συγκεντρωθεί πιο πολύ Παναθηναϊκός. Και να δούμε καλύτερο παιχνίδι. Ακριβώς. Τσαρζαρίς, νέο λάθος, το κλέψιμο από τον Χαραλαμπίδη. Ο Πάοκ, ο οποίος προσπαθεί να βγάλει νέο εφηδιασμό. Ο Χαραλαμπίδης εναντίον όλων για το 20-13 του Πάοκ. Μία τελευταία επίθεση για το πρώτο δεκάλεπτο είναι για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος για πρώτη φορά σε παιχνίδι της ελληνικής Α1 μέσα στο γήπεδό του τα βρίσκει δύσκολα. Εκτός βέβαια από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο ξεκίνημα της χρονιάς που ούτως ή άλλως ήταν ένα ντέρμπι. Ναι. 20-13 το σκορ για το πρώτο δεκάλεπτο υπέρ του ΠΑΟΚ. Σύντομη διακοπή και επαναρχόμαστε. Ο ΠΑΟΚ στο πρώτο δεκάλεπτο πήγε το παιχνίδι κοντά στο καλάθι εκεί που ήθελε. Ακολούθησε αργό ρυθμό πέρα από τους διευθυνδιασμούς που έβγαλε στο τέλος. Αυτή είναι η φάση που προκάλεσε τις διαμαρτυρίες του Παναθηναϊκού. Όχι, είναι καθαρό κατά τη γνώμη μου μετά το καλάθι. Είναι εντός δηλαδή πορείας, είναι σχεδόν μέσα στη Στεφάνη. Συνεπώς είναι δικαιολογημένες οι διαμαρτυρίες του Αργύρη Πεδουλάκη και των συναδέλφων του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την λήψη. Πραγματικά ήταν επεξηγηματική. Βλέπετε εδώ ένα στα έξι τρίποτα για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος δεν έχει ξεκινήσει καλά από την περιφέρεια, ενώ ο ΠΑΟΚ έχει εκτελέσει 13 δίποτα, κυρίως πηγαίνοντας στις προσπάθειες κοντά στη ρακέτα. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει μπει στο κλίμα του αγώνα, παίζει για να ζεσταθεί, για να προετοιμαστεί, για να μπορέσει να ανεβάσει ρυθμούς στη συνέχεια. Αντίθετα, ο ΠΑΟΚ μπήκε στο κλίμα από το πρώτο δευτερόλεπτο του συγκεκριμένου παιχνιδιού. Δεν ήρθε στην Αθήνα να κάνει απλώς ένα ταξίδι, ήρθε πραγματικά να διεκδικήσει αυτό που του αξίζει. Γι' αυτό φαίνεται και από τις χαμένες μπάλες, τα κερδισμένα rebound που έχει πάρει ο ΠΑΟΚ σχεδόν διπλάσια και από τα περισσότερα δίποτα, που σημαίνει ότι είναι πιο ενεργητικός και πιο επιθετικός. Ο Παναθηναϊκός είχε ένα τρίλεπτο αγωνιστικό χωρίς σκορ. Εδώ όμως ο Λάσμε θα μειώσει σε 20-13 και εμείς πηγαίνουμε στο πάγκο των Πρασίνων για να ακούσουμε τον Μιχάλη Πέτκοφ. Λοιπόν, ο Αργύρης Πεδουλάκης ήταν έξαλλος με τους παίκτες του. Είπε χαρακτηριστικά ότι έχουμε δεχτεί 20 πόντους, δεν έχετε κάνει τίποτα, δεν πιέζουμε στην άμυνα, δεν υπάρχει ισορροπία στην άμυνα. Στην επίθεση κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, δεν δουλεύουμε τα συστήματά μας. Θέλει να πιέσουν περισσότερο στην άμυνα και στην επίθεση να υπάρχουν καλές συνεργασίες μεταξύ high-low. Καλές στη γωνία ο Κασελάκης και τώρα ο Δημήτρης Χαριτόπουλος. Προσπάθησε με ανάποδο lay-up να κερδίσει την άμυνα του Παναθηναϊκού χωρίς να τα καταφέρει. Φάουλ από τον Χαραλαμπίδη που το ήθελε γιατί έβλεπε ανοργάνωτη την άμυνα της ομάδας του. Ο Παναθηναϊκός έχει μειώσει σε 20-15 και πλέον προσπαθεί να αφυπνιστεί
απέναντι στον ΠΑΟΚ του Σούλη Μαρκόπουλου, στον πάγκο του οποίου πηγαίνουμε για να ακούσουμε τον Λεωνίδα Μενεγάκη. Το βασικότερο ήταν ότι ήθελε η ίδια ενέργεια και στη συνέχεια του παιχνιδιού, στη δεύτερη περίοδο δηλαδή, με αρχή της πίεσης από την πολύ καλή άμυνα. Όχι βιαστικές επιθέσεις, δεν θέλουμε να βιαστούμε, είπε. Θα πάμε σε ελεγχόμενο τέμπο, επανέλαβε δηλαδή την αρχική του οδηγία. Στις αλλαγές είπε, αν πρέπει να αλλάξουν στην άμυνα, θα γίνονται αλλαγές. Σε γενικές γραμμές. Α, και το τελευταίο για τους παίκτες που πρέπει να σουτάρουν. Είπε ότι δεν έχουν πάρει τα σουτ που πρέπει. Αντίθετα, σουτάρουν άλλοι. Και αυτό ήθελε να διορθωθεί στη δεύτερη περίοδο. Η βιασύνη του Χάτσερ νωρίτερα στην τελευταία φάση οδήγησε στον εφηβιασμό του Παναθηναϊκού για το 20-17. Καρλαμπίδης. Πάνω του είναι ο Μπράμος. Σε θέση 4 για τον Παναθηναϊκό Μασχιούλης. Κασελάκης πάτησε στην πλάγια γραμμή. Κατοχή είναι για τους γηπεδούχους. Οι οποίοι προφανώς, Αργύρη Παπαπέτρου, αντιλαμβάνονται ένα παλιόρητο στο χώρο του μπάσκετ, ότι εφόσον μπεις μέσα στο παρκέ πρέπει να παίξεις για να κερδίσεις. Σίγουρα. Πρέπει να προσπαθήσεις, να παλέψεις. Σίγουρα. Η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει μεγαλύτερο κίνητρο από το σημερινό παιχνίδι, άρα δεν είναι καθόλου δύσκολο ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Σούλης Μαρκόπουλος. Πολύ ωραία συνεργασία του Καπόνο με τον Λάσμε. Και το κάρφωμα από Καπονέζο. Το κάρφωμα πραγματικά. Εδώ η assist που του έβγαλε. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι και πολύ δύσκολο να προετοιμάσει παίκτες όταν παίζουν εναντίον του Παναθηναϊκού. Το δύσκολο είναι να αφημιστεί ο Παναθηναϊκός και μετά την πολύ μεγάλη εμφάνιση με την Άλμπα Βερολίνου και εν ώψη του παιχνιδιού με τη Ρεάλ να συγκεντρωθεί στο σημερινό παιχνίδι, όπου είναι το επόμενο βήμα πριν από την επόμενη μεγάλη δοκιμασία της Ευρώπης. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος τρέχει ένα μικρό σερί 6-0. Και βέβαια αυτό είναι το πρώτο από τα 4 παιχνίδια, από το καρέ των παιχνιδιών που έχει να κάνει εδώ στο ΆΚΑ, καθώς έπειτα από την Real φιλοξενεί και την γερμανική Bamberg για την Ευρωλίγκα, ενώ έπειτα από αυτό το παιχνίδι κοντά στον ΠΑΟΚ φιλοξενεί την άλλη μεγάλη ομάδα της Θεσσαλονίκης, τον Άρη, την επόμενη Δευτέρα. Συνεπώς είναι αυτή μια ευκαιρία για τον Αργύριο Πεδουλάκη να δουλέψει με τους παίκτες του, περιμένοντας και την επιστροφή του Διαμαντίδη στο ρόστερ, για να αποδώσει σιγά σιγά αυτό που μπορεί η ομάδα, η οποία έχει ταλαιπωρηθεί και από πολλούς τραυματισμούς, αλλά και βέβαια από αλλαγές που έγιναν με γνώμονα τη βελτίωση του ρόστερ. Βολές από τον Κώστα Χαραλαμπίδη. Ο Πάτου έχασε την αυτοσυγκέντρωσή του κυρίως στον έλεγχο του ρυθμού, ενώ ο προπονητής τους θέλει λογικές επιθέσεις ο Σούλης ο Μαρκόπουλος και επιθέσεις που να αγγίζουν τα 20 με 22 δευτερόλεπτα. Είδαμε ότι όσες φορές βιάστηκε το πλήρωσε. 22-19, 3 δευτερόλεπτα, όχι βήματα από τον Λάσμε, όπως λέει ο Πιλοίδης. Ο ΠΑΟΚ παίζει πολύ καλή άμυνα, έχει πολύ καλή αλληλοκάλυψη, κάνει παγίδες στο low post, αλλά την έχει πληρώσει πολλές φορές τις αλλαγές που κάνει στα pick and roll, όπου βρίσκονται οι περιφερειακοί του σε ανισορροπία μέσα στη ρακέτα με τους ψηλούς του Παναθηναϊκού. Εάν προσέξει αυτό το σημείο, νομίζω ότι θα συνεχίσει να είναι ανταγωνιστικός. Μαγκράφ. Το στόμα από τον Λάσμε, καθώς ο Μαγκράφ προσπάθησε να εκμεταλλευτεί την ταχύτητα, το απέναντι στο ψηλό, αλλά ταχύς είναι και ο Λάσμε. Ο Μπράμος πήγε για ένα εντυπωσιακό κάρφωμα. Ένα τόμαχοκ κάρφωμα. Ο Καλές του έκοψε την φάση και βέβαια υπέπεσε στο φάουλ, του δίνει δύο βολές. Δείτε σε επανάληψη. Και βέβαια νωρίτερα το κόψουμε από τον Λάσμε, ο οποίος ενήργησε για ψηλός. Πάρα πολύ γρήγορα. Απίστευτο. Είναι πολύ όμορφο πραγματικά να βλέπεις έναν ψηλό παίκτη να μπορεί να παίξει με χαμηλά πόδια σε έναν πολύ καλό περιφερειακό παίκτη όπως είναι ο Μαγκράθ, να τον κόβει και από εκεί και πέρα να δίνει το έναυσμα για μια επίθεση η οποία θα έχει το χαρακτήρα του θεάματος. Νομίζω ότι ο Μπράμος ξεκίνησε να καρφώσει την μπάλα έχοντας την προηγούμενη για πολύ να μεγάλη ολοκληρώσει ενέργεια. Την ενέργεια του συμπέκτη. Ακριβώς, αυτό δείχνει σεβασμό αλλά δείχνει και έναυσμα όσο αφορά την του να βγάλει περισσότερη ενέργεια από ό,τι θα έκανε βάζοντας ένα απλό layup. Ο Μασχούλης προσπάθησε να κλέψει την μπάλα από τον Μαγκράφ. Καλές και τώρα Κασελάκης, να δίβαλα τον Καπόνο. Θα γυρίσει και θα ευστοχήσει ο Λεωνίδας Κασελάκης για το 24-20.
Τσανθόπουλος για τον Σεμοκλή που έχει επανέλθει. Ο Καλές εκεί δεν μπορούσε να βαδαλέσει επόδιο για τον Σεμοκλή. 24-22, Καπόνο παλεύει και στην άμυνα απέναντι σε έναν πολύ νεότερο παίκτη του. Εδώ υπάρχει χάσμα γενεών σε αυτό το ματσάπ. Σίγουρα είναι κίνητο και για τον Λεωνίδα Κασελάκη. Παίζει ένα φίλο σαν τον Καπόνο. Απ' την άλλη πλευρά ο Λεωνίδας μπορεί να αποστάρει τον Καπόνο. Ο Καπόνο που δεν είναι ιδιαίτερα αθλητικός, είναι έξυπνος αλλά δεν είναι τόσο δυνατός και νομίζω ότι μπορεί να πάρει κάποιους πόντους κοντά στο καλάθι όπως και προηγουμένως συνέβη. Εύστατο τρίποντο από τον Χαριτόπουλο. 27-22 ο ΠΑΟΚ, ο οποίος διατηρεί το προβάδισμα των 5 πόντων έπειτα και από τα 4 πρώτα λεπτά της δεύτερης περίοδου. Καπόνο. Σοξανίδης θα γυρίσει. Εξαιρετική ενέργειά του. Αυτή τη φορά το φάουλ από χιόνι να το καλέσει, νομίζω, κεφάλι. Γιατί έπεσαν τρεις παίκτες του ΠΑΟΚ πάνω του. Το 14 δείξαν, άρα είναι ο Καλές. Δύο βολές για τον Σοφοκλή Σοξανίδη, ξαναβλέπετε. Ούτε με double team, ούτε με triple team σταματιέται ο Σοφοκλής. Δεν αντιμετωπίζεται και νομίζω ότι είναι και πολύ καλή σκέψη του Σούλη Μαρκόπουλου να επαναφέρει τον Παπαδόπουλο στη ρακέτα. Γιατί ίσως δεν θα χρειαστεί τόσες πολλές βοήθειες ο Λάζαρος αντιμετωπίζοντας τον Σκοτσανίτη, εκτός αν ο Σοφοκλής είναι ασταμάτητος. Πάντως μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκινήσει καλά από τη γραμμή. Έχει 0 στις 3. Δικαίωμα και για μένα ακόμη ο Χάρης Γιαννόπουλος, το νέο πρόσωπο στην πεντάδα του Παναθηναϊκού. Στη θέση του Μπράμου. 0 στις 4 ο Σοφοκλής. Κάτι ασυνήθιστο για τη φετινή χρονιά, γιατί στάρει πάρα πολύ καλά από τη γραμμή. Έχεις δίκιο, κάποτε θα λέγαμε ότι δεν είναι είδηση, αλλά αυτή τη στιγμή είναι είδηση με την προηγούμενη παρουσία του. Μαγκράφ. Πάνω του Γιαννόπουλος. Χαριτόπουλος από τη γωνία αυτή τη φορά. Νέο τρίποδο και φάουλ από τον Μασκούλης. Χειροκροτήματα ενθουσιασμού από τον Μαρκόπουλο και τους παίκτες του στον πάγκο του ΠΑΟΚ. 30-22 δικαίωμα και μια βολή. Μεγαλύτερη διαφορά υπέρ του δικεφάλου. Οι 8 πόντοι αυτοί. Το time out είναι από τον Αργύρη Πεδουλάκη, ο οποίος προσπαθεί να συνεφέρει την ομάδα του. Θα δούμε τι θα καταφέρει μετά από αυτή τη διακοπή. Πέντε λεπτά και 37 δευτερόλεπτα απομένουν για να φτάσουμε στην ανάπαυλα του ημιχρόνου εδώ στο ΆΚΑ. Ο ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής προηγείται με 30-22 του Παναθηναϊκού. Κοιτάξτε τα συνολικά στατιστικά. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος σουτάρει με πολύ καλύτερα ποσοστά, 60% στα δίποδα και 60% στα τρίποδα. Κοιτάξτε νωρίτερα το δεύτερο εύστοχο τρίποδο σε εισάριθμες προσπάθειες από τον Χαριτόπουλο. Υπάρχει και φάουλ, καθώς ο Μασφίλης πέφτει πάνω του. Του δίνει δικαίωμα και για μια συμπληρωματική βολή. Θεωρώ ότι ήταν λάθος του Μασιούλης να κλείσει τόσο μέσα, γιατί ο Παναθηναϊκός δίνει βοήθειες από τη weak side και δεν δίνει από τη δυνατή πλευρά. Ο Μασιούλης ήταν από τη δυνατή πλευρά, δηλαδή από την πλευρά που ήταν η μπάλα, που ήταν η διείσδυση, και θα έπρεπε λογικά να μείνει πιο κοντά στον παίκτη στη γωνία. Είδαμε προηγουμένως στα στατιστικά ότι ο ΠΑΟΚ κράτησε περισσότερη ενέργεια μέχρι στιγμής, έχει περισσότερα rebound, είναι πολύ εύστοχος στα δίποντα, έχει κάνει σχεδόν διπλάσια δίποντα από τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος καλείται να ξυπνήσει, γιατί και σε ένα προηγούμενο παιχνίδι με το ΠΑΟΚ δράμασε εδώ μέσα, δεν ήταν καλός, δεν είχε βρει ρυθμό, είναι αλήθεια αυτή, αλλά ο ΠΑΟΚ δεν ήταν δυνατό να τον απειλήσει, όμως ο ΠΑΟΚ έχει την εμπειρία και την ποιότητα, γι' αυτό σίγουρα θα χρειαστεί να ξυπνήσει ο Παναθηναϊκός. Μαγκράφ, παίρνει το σκρίν από τον Παπαδόπουλο. Στη γωνία ο Κασελάκης. Το λάθος από τον νεαρό Έλληνα. Το κλέψουμε από τον Τσαρτσαρή. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να τρέξει. Τσαρτσαρής θα πάει μέχρι μέσα, θα πάρει το φάουλ από τον Λάζαρο και δικαίωμα για βολές. Αυτό είναι το τέταρτο ομαδικό για τον δικέφαλο στη δεύτερη περίοδο και το δεύτερο για τον Παπαδόπουλο. Σε επανάληψη πήρε τα βήματα εκεί, προστάτευσε εκμεταλλευόμενος την εμπειρία του την μπάλα ο Τζαρτζαρίς και έτσι πήρε το φάουλ. Ο ΠΑΟΚ στην άμυνά του μπορεί να ματσάρει πολύ καλύτερα όταν ο Παναθηναϊκός έχει στο point guard τον Ξανθόπουλο. Είδαμε ότι κάθε φορά που παίρνει ο Ξανθόπουλος την μπάλα, ο ΠΑΟΚ ρισκάρει το σουτ του Ξανθόπουλου και κλείνει πολύ καλά τους διαδρόμους στους υπόλοιπους παίκτες. Είναι δύσκολη στιγμή για τον Ξανθόπουλο, γιατί ήδη έχει επιχειρήσει τρία σουτ και δεν μπόρεσε να σκοράρει. Θεωρώ ότι θα είναι ένα πολύ σημαντικό κλειδί για το αν μπορεί να ανοίξει την άμυνα του ΠΑΟΚ και να συνεχίσει ο ΠΑΟΚ να παίζει τίμια σε όλους τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Χαριτόπουλος
Αντίβαλο τον Τσασαρή, έκανε μια περίδεχνη ενέργεια, αλλά δεν τα κατάφερε. 24-31. Ο Παναθηναϊκός υπολείπεται 7 πόντων του ΠΑΟΚ. Τσαρζαρής. Σουζανίδης, ο οποίος γυρίζει και αναγκάζεται να πετάξει άσχημα την μπάλα έξω, καθώς εκεί ο Παπαδόπουλος ήξερε πώς να τοποθετήσει το κορμί του για να τον δυσκολέψει. Βεβαίως, έγινε το εξής. Έκοψε ο Ξανθόπουλος από την αρχή πλευρά και πήγε στη Γουιξάιτ, άλλωστε σε αυτόν κατευθυνόταν η πάσα. Αλλά ο παίκτης που φυλάει τον Ξανθόπουλο, ο Χαραλαμπίδης, αγνώρισε τον Ξανθόπουλο και έμεινε μέσα στη ρακέτα. Κατά συνέπεια, ο Παπαδόπουλος είχε τη βοήθεια του. Εδώ είναι ένα πολύ ωραίο καλάθι του Παπαδόπουλου, πραγματικά στο λέω πώς. Κερδίζει δεύτερη φάση απέναντι στον Σοτσανίτη για το 33-24 και πάλι στους 9 το ΠΑΟΚ. Έλεγα λοιπόν ότι κατά συνέπεια ο Παπαδόπουλος είχε τη βοήθεια του Καραλαμπίδη και από τη στιγμή που δεν μπόρεσε να στρίψει, να, όπως και τώρα, ο Καραλαμπίδης είναι μέσα. Αφήνει εντελώς τον Ξανθόπουλο, το βλέπουμε. Αυτό είναι πλήγμα για την άμυνα του ΠΑΟΚ. Και αυτό πρέπει να κάνει ο Ξανθόπουλος. Και αυτό έκανε γιατί πήρε το ρίσκο, το μπαλάκι που του ρίξε η άμυνα του ΠΑΟΚ και ευστόχησε τρίποντα για το 33-27. Χαραλαμπίδης. Προσπαθεί να απαντήσει. Ριμπάντα από ποιον. Φάουλ από τον Καπόνο, λένε οι διαιτητές. Στη διεκδίκηση του ριμπάουντ. Δεν φάνηκε κάτι τέτοιο. Είναι από τον Ταρενίδη. Έχει πάει κατευθείαν στην μπάλα του χέρι του Καπόνο, αλλά εγώ θα ήθελα να πω εδώ για να μην είμαι άδικος ή υπέρ κάποιου. Μέχρι στιγμής οι διαιτητές είναι ιδιαίτερα σχολαστικοί. Δηλαδή, ας αφήσουμε λίγο το παιχνίδι να επεκτεί σώμα με σώμα. Και να μην ασχοληθούμε, λες. Ακριβώς. Και ας δούμε τα πολύ δυνατά φάουλ που έχει, τις λεπτομέρειες οι οποίες καμιά φορά σταματάν και μια περίτεχνη προσπάθεια. Συμφωνώ. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να δυναμώσει την άμυνά του, γιατί από εκεί θα ξεκινήσει και η επίθεση των Πρασίνων. Αυτός ο νόμος δεν αλλάζει στο μπάσκετ. Σερζανίτης. Για τον Καπόνο είναι το πρώτο σουτ που παίρνει ο Αμερικάνος, θα το χάσει. Εύκολο το ριμπάουντ από τον Χαριτόπουλο. Μαγκράθ, ο ΠΑΟΚ για ακόμη ένα παιχνίδι σε σετ επίθεση. Αυτό θέλει να κάνει, αυτό εφαρμόζει. Παπαδόπουλος θα γυρίσει. Προσπάθησε πάλι να ευστοχίσει με αυτόν τον ιδιαίτερο τρόπο, αλλά εκεί παρανευλήθη χέρι παίκτη του Παναθηναϊκού. Κακό το τελείωμα από τον Καπόνο αυτή τη φορά, ο οποίος προτίμησε να προσεγγίσει το καλάθι από το να εκτελέσει από την περιφέρεια. Μαγκράθ, 33-27 το σκορ. 2 και 18 ακόμη για το ημίχρονο. Ο Μασούλης είναι πάνω στον Αμερικανό. Από τα 6 μέτρα του σούτ είναι εύστοχο. 35-27 για τον ΠΑΟΚ στους 8. Τσαρζαρής. Ο Άγκο, ο οποίος βάζει δύσκολα στον Παναθηναϊκό, στο απόψινο παιχνίδι. Βλέπει το Ξανθόπουλος πόση ώρα είναι μόνος του, στην Quickside, να τους. Τώρα παίρνει την μπάλα, αλλά το δίνει στον Καπόνο. Τώρα το τρίποντο είναι άστοχο. Πάω από τον Σωσανίτη στον Παπαδόπουλο, καθώς τον τράβηξε στη διεκδίκηση του rebound. Είναι το πέμπτο φάουλ του Παναθηναϊκού, το τρίτο προσωπικό για τον Σοφοκλή. Και βολές για τον Λάζαρο. Time out από τον Αρχίρη Πεδουλάκη, ο οποίος αναζητά λύσεις σε ένα πρώτο ημίχρονο στο οποίο αντιμετωπίζει δυσκολίες ο Παναθηναϊκός, που δεν έχει ξανασυναντήσει στο φετινό πρωτάθλημα μέσα στην έδρα του. Βλέπετε τα συγκεντρωτικά στατιστικά, σύντομη διακοπή και μας εξηγεί τα περαιτέρω ο Αργύρης Παπαπέτρου. Κεφάλι στο κλεισό του ΆΚΑ. Βλέπετε τα συγκεντρωτικά στατιστικά. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος εξακολουθεί και σουτάρει με καλύτερα ποσοστά σε όλες τις κατηγορίες. Και βέβαια έχει κυριαρχήσει και κοντά στο καλάθι. Η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ είναι συγκεντρωμένος και παίζει μια κλειστή άμυνα, προσπαθώντας να αντιμετωπίσει το low post τον Σκορτσιανίτη, το οποίο το έκανε με επιτυχία. Απ' την άλλη πλευρά, ο Χαραλαμπίδης, ο οποίος φύλαγε τον Ξανθόπουλο, άφηνε εντελώς τον Ξανθόπουλο και βοηθούσε πάρα πολύ μέσα στη ρακέτα. Αυτό το πράγμα δεν δουλεύει και δεν δουλεύει γενικότερα στο μπάσκετ, γιατί όλοι οι παίκτες απειλούν. Απλώς έτυχε ο Ξανθόπουλος να βάλει ένα τρίποντο στις προσπάθειες που επιχείρησε και αυτό δεν ήταν αρκετό να κάμψει την
το μυαλό του ΠΑΟΚ αλλά και να τον προβληματίζει για να αλλάξει την άμυνα του. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ένα άλλο σχήμα μέσα στο παρκέ, ένα πιο ευέλικτο σχήμα, ένα πιο αθλητικό σχήμα και βέβαια το λέει Νιούκιτς στη θέση του Πόιγκαρ, ο οποίος θα τιμωρήσει κάθε περίπτωση που θα τον αγνοήσει ο αντίπαλος. Δεύτερη βολή από τον Παπαδόπουλο και αυτή η άστοχη ακούμε τον Μιχάλη Πέτκοφ από τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, όσον αφορά στην τελευταία φάση πριν το time out με τον Βασίλη Ξανθόπουλο που σούταρε το σουτ τριών πόντων και το έχασε, ο Αργύρης Παντουλάκης του είπε ότι έπρεπε να το πάρει στο σουτ από την αρχή. Καλά έκανες, δεν πειράζει που το έχασες. Τώρα, όσον αφορά στις υπόλοιπες οδηγίες, ζήτησε καλύτερη άμυνα, καλύτερες συνεργασίες και στην επίθεση αυτό που προσπαθεί να κάνει τώρα ο Παναθηναϊκός, να αποστάρει τον Μπράμος. Τίποτα από τον Γιώνα Βασκούλη, είναι εύστοχο. 30-35 μειώνει ο Παναθηναϊκός, 1-20 για το ημίχρονο. Για να ακούσουμε και το λένε, είδαμε νεκάκι. Καταρχήν ήταν δίποτο του Ξανθόπουλου, μια μικρή διόρθωση γιατί το διετή να δείχνει χαμηλά, πατούσε λίγο γραμμή. Δεύτερον, από τον πάγκο του Σούλη Μαρκόπουλο είπε ότι δεν, μην τους δείχνετε τι θέλουμε να κάνουμε στην επίθεση. Κινήστε συνεχώς την μπάλα, να υπάρχει κίνηση δηλαδή, και στην άμυνά τους να μην αφήνουν τα μαρκάριστα σούταν και έγινε κάτι τέτοιο και στις δύο προηγούμενες περιπτώσεις. Άστο τρίποδο από το Κασελάκι νωρίτερα, Μασιούλης πάει μέχρι μέσα, παίρνει το φάουλ. Προσπάθησε να ευστοχίσει, αλλά το θέμα με τον Λιθουανό είναι ότι έχει χτυπήσει τα πλευρά, όπως φαίνεται, στο μαρκάρισμα του Χαριτόπουλου. Έχει σκύψει σε μια γωνία ο Λιθουανός. Βλέπετε εδώ τον σηκώνουν συμπαίκτες του. Είδαμε νωρίτερα, ακριβώς έδειξε να πιάνει τα πλευρά του. Και νέο time out. Αυτή τη φορά πρέπει να είναι από τον Σούλη Μαρκόπουλο. Θα δούμε και τι έχει να μας πει ο Μιχάλης Πέτκοφ για τον Λιθουανό. Α, όχι, το κρατάμε τελικά. 30-35 στα 50 δευτερόλεπτα πριν να κλείσει το πρώτο ημίχρονο και πλέον ο ΠΑΟΚ μπορεί να πει ότι τα έχει καταφέρει, ενώ βλέπουμε και τους πρώτους σκόρερ της συνάντησης. Ο ΠΑΟΚ έχει ένα πλουραλισμό στην επίθεση, έχει πολύ καλές συνεργασίες στην άμυνα. Είναι πολύ καλά συγκεντρωμένος, αλλά έχω την εντύπωση ότι αυτά δεν φτάνουν για να μπορέσει να κάμψει την αντίσταση του Παναθηναϊκού. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός μέχρι στιγμής είναι κακός, δεν έχει βρει ρόλους, δεν έχει ομοιογένεια στο παιχνίδι του και αν αυτό αναζητηθεί και επιτευχθεί στο δεύτερο μέρος, θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να κρατήσει τα ποσοστά του σε πολύ ψηλό επίπεδο, να έχει όλους τους παίκτες στο παρκέ γιατί είναι και πάρα πολλές λύσεις. Μιλάω από πλευράς φάουλ για να μπορέσει να είναι ανταγωνιστικός. Πάντως, μέχρι στιγμής σε τυπώσεις κλέβει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος με μυαλωμένο παιχνίδι, με ισορροπία σε επίθεση και άμυνα, διατηρεί το προβάδισμα. Θα έλεγα ότι το παιχνίδι του δικεφάλου, στο παιχνίδι του δικεφάλου, αποτυπώνεται ακριβώς η φιλοσοφία του Σούλη Μαρκόπουλου, στον πάγκο του οποίου πηγαίνουμε, Λεωνίδα. Δύο συστήματα. Το πρώτο θα είναι fist down, όπως είπε ο Μαρκόπουλος, και το δεύτερο pop out στη δεύτερη επίθεση. Έδειξε δύο επιθέσεις. Η δεύτερη θα είναι με το δέδα και pop out. Και το fist down τι είναι, Λεωνίδα? Θα κάνει το screen και δεν θα κόψει προς τα μέσα. Θα βγει στην περιφέρεια για να σουτάρει. Για να ακούσουμε για τον Μιχάλη Πέτκοφ. Αλλαγές όλα τα μαρκαρίσματα στα pick and roll του ΠΑΟΚ και στην επίθεση ζήτησε να κάνουν αυτό που κάνουν και πριν, να ψάξουν το Ματσιούλης. Ο Λάσμα ανανέωσε την επίθεση του Παναθηναϊκού από τη δεύτερη άσκηση βολή του Ματσιούλης που παίρνει άλλο ένα ζευγάρι από τη γραμμή μετά το φάουλ του Σαϊρέλη. Το πρώτο φάουλ για τον Σαλονικιό forward. Άλλες δύο βολές για τον Γιώνας Μασκούλης. Το δουλάκι ο οποίος θα λέει και με τον Ταρενίδη, τον τρίτο διετή της συνάντησης. Κάποιες αγωνίες που έπεσαν εκεί απείλησαν. Ναι, αλλά αυτό είναι το μπάσκετ, έτσι δεν είναι? Αυτό είναι το μπάσκετ, ακριβώς. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να κερδίζεις φάουλ χωρίς πραγματικά να το αξίζεις, χωρίς να προσπαθείς ιδιαίτερα ή χωρίς να σου αφαιρεθεί το πλεονέκτημα της επίθεσης. Μαγκράφ παίζει στα πόδια τον Λάσμε, βγάζει για τον Βέδα που έχει περάσει τον αγώνα. Ελεύθερο τρίποδο από τον Τόνι Μαγκράφ, είναι άστοχο. Παλεύει ο Χαραλαμπίδης, τελικά ο Μασκούλης είναι αυτός που κερδίζει. 32-35, τελευταία επίθεση του πρώτου ημιχρόνου. Ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία να, εφόσον ευστοχίσει σε ένα καλάθι, να μειώσει τον πόντο ή ακόμη και να φέρει το παιχνίδι σε ισορροπία. Ούκιτς. Στο σκριν από τον Λάσμε, πάει μέχρι μέσα ο Κροάτης, βγάζει για τον Μπράμο, αλλά ο Μαγκράφ το έχει καταλάβει. 1,7 δευτερόλεπτα μόλις
απομένουν για τον Παναθηναϊκό για να μπορέσει να εκτελέσει διάστημα στο οποίο μπορείς να ευστοχίσεις. Κακά τα ψέματα. Για να ακούσουμε και το Λεωνίδα Μερικακή. Είναι αναγκαστική αλλαγή. Ο κότς Χαραλαμπίδης πιάνει τη μύτη του, προσπαθεί να διαπιστώσει αν έχει ματώσει. Στην προηγούμενη διεκδίκηση του επιθετικού rebound από τον ίδιο δέχτηκε στο πρόσωπο, νομίζω ήταν ο Μασιούλης. Ο Μασιούλης ήταν στη φάση, ναι. Και αλλαγή με τον Σκορτσιανή την αβαντά στην πεδάδα του Παναθηναϊκού. Αν και έχει τρία φάουλ, ακριβώς για να πάρει να περάσει την μπάλα κοντά στην καλάθι. Ίσως για να μπει μπάλα μέσα ακριβώς, αλλά θα γίνουν αλλαγές στα screen. Και ίσως το mismatch αυτό να είναι χρήσιμο ο Σκορτσιανίδης. Το θέμα είναι αν θα μπει η μπάλα, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις μπαίνει πολύ δύσκολα μέσα. Η επαναφορά από τον Νούκιτς. Βγάζει για τον Μπράμο, το σούτ είναι για 3 και είναι εύστοχο. 35-35 είναι αυτό που λέγαμε, Αργύρη Παπαπέτρου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που συνέβη. Ο Σκορτσιανίδης παρέστησε την άμυνα ότι θα πάει η μπάλα στα χέρια του και βρέθηκε στη weak side ο Μπράμος με μια πάσα από την baseline. Νομίζω ότι αξίζουν συγχαρητήρια στην προσπάθεια της ομάδας του Παναθηναϊκού, γιατί τράβηξε την άμυνα προς το μέρος των ψηλών, αλλά από την άλλη πλευρά και ο Πάκο λιγόρισε, γιατί δεν μπορεί με μία πάσα από την baseline σε 1,7 δευτερόλεπτα να τρώσει ένα τόσο εύκολο καλάθι. Για να δούμε, νομίζω ότι η συνέχεια θα είναι ακόμη καλύτερη. 35-35 έχουμε αγώνα και μάλιστα έχουμε πολύ καλό αγώνα εδώ στο ΆΚΑ. Πραγματικά αυτή τη στιγμή το μάτς ξεκινά από την αρχή και είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε την αντίδραση και του ΠΑΟΚ αλλά και τον εγωισμό του Παναθηναϊκού. 35-35 λοιπόν το σκορ για το πρώτο μισό, μια διακοπή 10 περίπου λεπτών και επαναρχόμαστε εδώ στο ΆΚΑ, όπου μέχρι στιγμής όποιος έχει στηθεί στην τηλεόραση του ή ακόμη περισσότερο όποιος έχει κάνει το κόμπι για να έρθει στο κλειστό των Ολυμπιακών Καταστάσεων βλέπει πραγματικό μπάσκετ. Επιστρέψαμε στο κλειστό των Ολυμπιακών Καταστάσεων. Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ έχουν πετύχει από 35 πόντους στο πρώτο ημίχρονο. Βλέπετε τα συγκεντρωτικά στατιστικά από το πρώτο μισό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος κατάφερε και βελτίωσε τα ποσοστά του στα τρίποντα, ανέβηκε στο 36% και έκανε ένα παραπάνω κλέψιμο από τον ΠΑΟΚ, γιατί στο διάστημα που ο δικέφαλος του Βορρά βρισκόταν μπροστά στο σκορ ακόμη και με 9 πόντους σε διάφορα σημεία του πρώτου μηχρόνου, ήταν καλύτερος σε όλους τους τομείς της στατιστικής κατηγορίας. Το μόνο σίγουρο πάντως μετά από τα πρώτα 20 λεπτά είναι πως βλέπουμε ένα πραγματικό παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που σε αυτό το επίπεδο δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε, δηλαδή στα εντός έδρας, στους εντός έδρας αγώνες του Παναθηναϊκού. 35-35 το πρώτο ημίχρονο, μια τελευταία διακοπή και επαναρχόμαστε για το σχόλιο του Αργύρη Παπαπέτρου και την έναρξη της τρίτης περίοδου. Και πάλι στο ΆΚΑ, 35-35 η πρώτη σκόρερ. Με τον Μπράμο να έχει φτάσει στους 9 και τον Χαριτόπουλο στους 7 για τον ΠΑΟΚ. Ένα παιχνίδι το οποίο πλέον ξεκινά από την αρχή με την έναρξη της τρίτης περίοδου. Βλέπουμε νωρίτερα τον τρόπο με τον οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο, το τρίποντο από τον Μάικ Μπράμος, από αυτή την επαναφορά του Ρόκο Ούκιτς, όπως μας εξήγησε και ο coach ο Αργύρης Παπαπέτρου. Ήταν ο Σκορτσιανίδης ο οποίος τράβηξε την άμυνα του ΠΑΟΚ πάνω του και έτσι βγήκε το ελεύθερο τρίποδο. Παρ' όλα αυτά, στο πρώτο μήχρονο είδαμε ένα παιχνίδι το οποίο για 16-17 λεπτά πήγε έτσι όπως ήθελε ο Σίλης Μαρκόπουλος. Είναι αλήθεια ότι ο ΠΑΟΚ διατηρούσε μια διαφορά, η οποία βεβαίως ήταν, αποδείχθηκε ότι ήταν κατά κάποιο τρόπο εύθραυστη, με την έννοια ότι αρκούσε ένα θρίλεπτο του Παναθηναϊκού με πιεστική άμυνα και πολύ καλή αλληλοκάλυψη να ισοφαρίσει το παιχνίδι. Η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός ισορρόπησε στα αμυντικά rebound τον ΠΑΟΚ, ισορρόπησε σε κλεψίματα και σε assist. Άρα είχε... βλέπουμε και τον Δημήτρη Διαμαντίδη απόν για ακόμη έναν αγώνα του Παναθηναϊκού, αλλά το διάστρωμα που τον ταλαιπωρεί θα αποτελεί παρελθόν εντός των ημερών και θα τον δούμε να ξαναφορά τα πράσινα κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτη την Παρασκευή. Βεβαίως σας το ευχηθούμε περαστικά. Τη μία προς αγώ, στην άλλη το διάστρεμα. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να συμβεί κάτι άλλο από εδώ και στο εξής, ώστε να το βλέπουμε να παίζει. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν κατάφερε να κρατήσει τους ψηλούς του Παναθηναϊκού σε χαμηλή πτήση, καλύπτοντας πολύ καλά τη ρακέτα, αλλά πληγώθηκε από τα ποσταρίσματα των ημίψηλων παιχτών του Παναθηναϊκού, του Μπράμου και του Μασιούλης, αλλά και από τα περιφερειακά σουτ. Έχω την εντύπωση ότι
στο δεύτερο ημίχρονο να αντέξει ο ΠΑΟΚ με το συνετό του παιχνίδι και την κλειστή του άμυνα. Θα πρέπει μόνο να συνεχίσει να έχει ευστοχία του περιφέρεια ο Παναθηναϊκός για να μπορέσει να ανοίξει τη διαφορά. Αλλιώς, εάν ο Παναθηναϊκός δεν είναι εύστοχος από την περιφέρεια, θεωρώ ότι το μάτς θα είναι ντέρμπι και βεβαίως και πολύ ενδιαφέρον για τους φιλάθλους που το παρακολουθούν. Πολύ ωραίες εικόνες από τις κερκίδες εδώ στο ΆΚΑ με τους λιλιπούτιους φίλους του Παναθηναϊκού, οι οποίοι μεγαλώνουν βλέποντας μια ομάδα που πρωταγωνιστεί σε Ελλάδα και Ευρώπη, και αυτό είναι πραγματικά αξιοσημείωτο. Είναι ωραίο μια ομάδα να δουλεύει σε όλους τους τομείς. Δεν είναι μόνο το αγωνιστικό πρόσωπο που δείχνει κανείς μέσα στο παρκέ, είναι και οι κοινωνικές εκδηλώσεις, είναι και η κοινωνική προσφορά που μπορεί να έχει. Σίγουρα είναι πολύ καλό να βλέπουμε. Πρωτοπορεί σε αυτό το κομμάτι. Βεβαίως, βεβαίως. Προσπαθεί πάρα πολύ τελευταία χρόνια και οι παίκτες του είναι ευαισθητοποιημένοι και είναι πολύ καλό να βλέπουμε μικρά παιδιά στο γήπεδο, άλλωστε μακριά από φανατισμούς και από ακρότητες. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον ΠΑΟΚ να εκδηλώνει την πρώτη επίθεση. Χάτσερ, Μαγκράθ, Μαργαρίτης, Τσαρέλης και Παπαδόπουλος, 5 πρώτοι. Το τρίποντο είναι από τον Χάτσερ. Εύκολο το rebound από τον James Gist, Ούκιτς, Μπράμος, Λάτσμε και Μασκούλης. Οι υπόλοιποι 4 για τον Παναθηναϊκό. Για να πάμε και στους πάγκους των δύο ομάδων. Αν οι συνάδελφοι άκουσαν κάποια από τις οδηγίες των δύο προπονητών, ξεκινάμε από τον Λεωνίδα Μενεγάκη. Ενώ ο Γκίστ πήρε την προσπάθεια, στόχησε και έχουμε αμυντικό από τον Παπαδόπουλο. Ο Σούλη Μαρκόπουλος επέμεινε για την καλή λειτουργία της άμυνας, αυτή που τον έχει φέρει να είναι ανταγωνιστικός μέχρι αυτό το σημείο που βρισκόμαστε. Για την πρώτη επίθεση ζήτησε ένα side pick and roll, το οποίο δεν βγήκε όμως, γιατί λειτουργήσε σωστά η άμυνα του Παναθηναϊκού και ο Μαργαρίτης έβγαλε στην αντίθετη πλευρά που πήρε το σούτο Χάτσερ λίγο νωρίτερα. Και για τις επόμενες επιθέσεις δίνει αρκετή έμφαση και σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού. Έχει ζητήσει το fist down, δηλαδή τη συνεργασία γύρω από τον ψηλό στο high post και να βγει, δηλαδή να γυρίσει ο κοντός γύρω από τον ψηλό στο high post μετά το κόψιμο και να πάρει την μπάλα για να βάλει καλάθι. Αφού υπάρχει ο Λάζαρος στην πεντάδα, δεν είναι απόλυτα λογικό να το ζητά αυτό. Για να ακούσουμε και τον Μιχάλη Πέτκοφ. Σίγουρα ο Αργύρης Τουδουλάκης θέλει να δει από τους παίκτες να βγάζουν περισσότερη ενέργεια στο δεύτερο ημίχρονο σχέση με το πρώτο, να έχουν καλύτερες αλληλοκαλύψεις στην άμυνα. Όποτε έχουν ευκαιρία να τρέξουν στον ευνηδιασμό και σε σετ παιχνίδι, να έχουν καθαρό μυαλό, να διαβάσουν την άμυνα του ΠΑΟΚ και να ψάξουν την καλύτερη δυνατή επιλογή. Νέο άστοχο τρίποντο από το ίδιο σημείο για τον ΠΑΟΚ, αυτή τη φορά ήταν ο Ντόνι Μαγκράθ. Ούκιτς έκανε τη γνωστή βόλτα του μέσα από τη ρακέτα και βγήκε πάλι έξω. Την μπάλα στα χέρια του Κράτη. 7 δευτερόλεπτα τώρα. Στη γωνία είναι ο Γκίστ που θα πάρει το τρίποντο. Rebound από ποιον? Μάχη ανάμεσα στο Λάσμο και τον Παπαδόπουλο. Νικητής ο παίκτης του Παναθηναϊκού. Ούκιτς. Σκρίν από τον Λάσμε. Καλό passing game και το τρίποδο από τον Γιώνας Μασκούλης που είναι εύστοχο. Ο Παναθηναϊκός περνά μπροστά με 38-35 και τώρα απειλείται μια ένταση ανάμεσα στο Λάσμο και τον Παπαδόπουλο. Και αυτό είναι κομμάτι του παιχνιδιού, Αργυρί. Σίγουρα. Έστω και αν δεν θέλουμε να τα βλέπουμε, δεν θέλουμε να βλέπουμε τέτοιες εντάσεις. Εντάξει, αλλά δεν μπορείς με τέτοιους φυγμούς και με τέτοια κορμιά και σε ένα κατεξοχήν επαφής παιχνίδι να μην υπάρξουν και αρκεί να μην υπερβαίνουν τα όρια. Αυτή τη στιγμή δεν υπερέβησαν τα όρια. Αφενός και αφετέρου θα έλεγα ότι το προηγούμενο φάουλ που σφυρίχτηκε για σε ένα από το, στον καθένα, ένα για τον καθένα, για τον Παπαδόπουλο και τον Λάσμη, ήταν κυρίως προειδοποιητικό παρά ήταν σημαντικό φάουλ. Απλά το συζήτησα τα παιδιά. Χάτσε. Μαργαρίτης, Τσαϊρέλης, το φάουλ. Όχι, είναι, υπάρχει φάουλ. Δεν ακούστηκε το σφύριγμα από τον Ταρενίδη. Πάντως ο ΠΑΟΚ προσπαθεί ιδιαιτέρως περιφερειακά σε αυτή την αρχή του δεύτερου ημιχρόνου, ενώ στο πρώτο ημιχρόνο προσπαθούσε κυρίως να βάλει την μπάλα μέσα στη ρακέτα. Σε αυτό συντελεί και η πολύ κλειστή άμυνα του Παναθηναϊκού που δεν δίνει διαδρόμους για τους ψηλούς μέσα στη ρακέτα. Τώρα πήρε την μπάλα ο Λάζαρος, αλλά υπέπεσε σε βήματα. Τα σφύριξε ο Πιλοίδης. Για να ακούσουμε και τον Λεωνίδα Μενεγάκη. Υπάρχει πρώτη παρατήρηση στον διαιτή Σόμο προς τον πάγκο του ΠΑΟΚ, το Σούλη Μαρκόπουλος. Για προειδοποίηση δηλαδή, ναι, γιατί την επόμενη φορά θα υπάρχει τεχνική ποινή. Ριμπάουντ από τον Μαργαρίτη Μαγκράφ. 38-35 μπροστά ο Παναθηναϊκός πλέον. Παπαδόπουλος εκεί όπου είναι ακίνδυνος. Έδωσε για τον Μαργαρίτη πάνω, την ο Μασκούλης.
Προσπάθησε να περάσει χαμηλή πάσα στον Τσαϊρέλη. Έχασε χρόνο και ο forward του ΠΑΟΚ. Μάχες σώμα με σώμα. Τελικά κερδισμένος βγαίνει ο Χάτσερ. Αλλά ολοκληρώθηκε η επίθεση του ΠΑΟΚ. Κατοχή για τον Παναθηναϊκό. Και αυτό το κομμάτι είναι το οποίο αναζητούσε ο Πεδουλάκης σε όλο το πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή οι παίκτες του να πέσουν πρώτοι πάνω στην μπάλα. Ναι, ο Παναθηναϊκός βγάζει ενέργεια, περισσότερη ενέργεια στην άμυνα. Αλλά και ο ΠΑΟΚ καλείται να βάλει τα μακρινά σουτ, γιατί από ό,τι φαίνεται ο Παναθηναϊκός επιλέγει μια πιο κλειστή άμυνα και σίγουρα από εδώ και πέρα η ζωή των ψηλών παικτών θα είναι δύσκολη. Άστρο το τρίποδο τώρα από τον Μασούλη, αλλά επιθετικό ριμπάουντ από τον Τσαρσαρή που νίκησε τον Παπαδόπουλο. Ούκιτς. Για τον Μασούλη, αυτή τη φορά πιθανώς μπαίνει μέσα το split out για τον Ούκιτς. Μία από τις χαρακτηριστικές κινήσεις του Κροάτη, 40-35. Αυτό το μπάσιμο από την κορυφή πετά πάρα πολύ γρήγορα την μπάλα για να μην δεχθεί κάποιο stop. Ο Ούκιτς που φτάνει στους 4 πόντους. Μαγκράφ, Χαριτόπουλος, όχι, ο Τσαϊρέλης ήταν. Έκανε το λάθος. Ο Χαριτόπουλος είναι στο πάγκο του ΠΑΟΚ. Και πάλι ο Ούκιτς. Βγάζει την μπάλα για τον Γκίστ. Ελεύθερο τρίποδο σαν σε προπόνηση, αλλά είναι άστοχο. Εν μεταξύ στη μάχη το rebound πέφτουν κορμιά. Νωρίτερα ο Τσαϊρέλης βρέθηκε πάνω στο παρκέ. Τώρα ο Μαργαρίτης. Καλή άμυνα από τον Μασούλης. Απέτρεψε το να πάρει την μπάλα ο Λάζαρος στο low post. Εκεί όπου έχει τις κινήσεις για να γυρίσει και να σκοράρει. Σίγουρα, αλλά βλέπουμε ότι οι άλλοι δύο ψηλοί, ο Μαργαρίτης αλλά και ο Τσαϊρέλης, δεν απειλούν από την περιφέρεια. Οπότε θα χρειαστεί να μπει γρήγορα ο Χαριτόπουλος, ο οποίος ήταν αποτελεσματικός από την γραμμή του τρίποντου. Ίσως γι' αυτό να κάλεσε time out ο Σούλης Μαρκόπουλος. Επιστρέφουμε σε λίγο. Και πάλι στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει πλέον το πάνω χέρι, προηγείται 40-35, αν και ο ΠΑΟΚ είχε ένα πρώτο ημίχρονο στο οποίο κυριάρχησε πάνω στο παρκέ του ΆΚΑ, αλλά δεν ευτύχησε να πάει με δικό του σκορ στα αποδυτήρια. Και ίσως αυτό το στοιχείο να έχει παίξει το δικό του ρόλο, Αργύρη Παπαπέτρου. Σίγουρα η ψυχολογία ήταν υπέρ του Παναθηναϊκού πηγαίνοντας στα αποδυτήρια, γιατί ήταν συνέχεια πίσω στο σκορ και πήρε την μπουκιά, θα λέγαμε, από το στόμα του ΠΑΟΚ, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια, σοφαρίζοντας το παιχνίδι. Απ' την άλλη πλευρά, είδαμε ότι ο ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο είχε πολύ καλό passing game, είχε ισορροπία, έδινε την μπάλα μέσα στη ρακέτα. Και οι πολύ καλές συνεργασίες των ψηλών με high-low συνεργασίες δίναν δυνατότητα στον ΠΑΟΚ να είναι μπροστά στο σκορ. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι ο ΠΑΟΚ με την προσπάθεια του Παναθηναϊκού να καλύψει τους διαδρόμους κοντά στο καλάθι προσπαθεί να πλύσει από μακριά, όμως δεν είναι εύστοχος. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα για τον Σούλη Μαρκόπουλο. 13-0 το σερί του Παναθηναϊκού τα τελευταία 5-40. Και βολές τώρα από τον Μαργαρίτη, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να σπάσει αυτό το σερί των Πρασίνων. Πρώτη βολή είναι εύστοχη, χειροκροτήματα από τον Σούλη Μαρκόπουλο. Ο Τέλης Ζουρνατσίδης και ο Χάρης Μαρκόπουλος μαζί με τον Παντελή Μπούτσκο στον πάγο του ΠΑΟΚ, συνεργάτες του. 40-37 από τον Βαγγέλη Μαργαρίτη. Ούκιτς. Γιώνας Μασιούλης, ένας παίκτης με πολυεπίπεδη συνεισφορά στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Μπράμος. Ναο Γκίστ. Αυτή τη φορά το τρίποντο είναι εύστοχο. Nothing but net που λένε στην Αμερική. Δεν βρήκε τίποτα. Αισθάνεται εμπιστοσύνη, αλλά από την άλλη πλευρά και ο Πεδουλάκης θέλει τα τρίποτα από τον Γκίστ. Αυτό που παρατηρώ είναι ότι είναι πάρα πολύ ώρα στο παρκέ. Ενώ υπάρχει επιθετικό φάουλ από τον Τσαϊρέλη πάνω στον Μπράμο, στη προσπάθεια που έκανε για να πάρει καλύτερη θέση. Για να το δούμε αυτό, αν είναι καθόλου αυστηρό. Ναι, κρατάει με τα χέρια τον αντίπαλο και του αφαιρεί το πλεονέκτημα να δώσει μάχη να πέρασει μπροστά του. Έλεγα λοιπόν ότι είναι αρκετή ώρα στο παρκέ ο Μασιούλης και ο Μπράμος, οι οποίοι από ό,τι φαίνεται είναι πολύ σημαντικοί για τη σημερινή προσπάθεια, αλλά από την άλλη πλευρά θα πρέπει να βλέπουμε και τη δυνατότητα να ξεκουραστούν, μιας και τα σερή παιχνίδια του Παναθηναϊκού θα πρέπει να του δίνει και το σκεπτικό αλλά και τη δυνατότητα να ξεκουράζει τους παίκτες του, ώστε να τους έχει φρέσκους στις μεγάλες αναμετρήσεις. Αυτή τη φορά ήταν επιθετικό από την πλευρά του Παναθηναϊκού, από τον Τσαρτσαρή πιο συγκεκριμένα.
Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει φτάσει στα 5 φάουλ σε αυτή την τρίτη περίοδο, μόλις τα 2 ο ΠΑΟΚ. Μαργαρίτης και Τσαϊρέλης. Χαραλαμπίδης για τον Μακράθ. Πάνω του είναι ο Τσαρζαρίς, τον παίζει στα πόδια. Το χουκ αυτό από τα 3 μέτρα, άλλο ένα στην καριέρα του Παπαδόπουλου, ήταν άστοχο. Ούκιτς. Ράμος. Παναθηναϊκός, ο οποίος μπορεί να αισθάνεται πιο άνετα, αλλά όχι σίγουρος για τη συνέχεια του αγώνα. Το σκορ παίζεται βέβαια, 43-37. Χαραλαμπίδης. Βλέπουμε εμείς μάτς ο Μπράμος πάνω στον Παπαδόπουλο και αυτό το χτυπάει ο ΠΑΟΚ και πολύ καλά κάνει. Και σκοράρει για το 43-39. Να εδώ ο Λαζάρος, ο οποίος έχει 21 Ευρωλίγα με τη φανέλα του Παναθηναϊκού και με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Έχει 20 Ευρω μπάσκετ με την εθνική ομάδα. Σπουδαία καριέρα. Σπουδαία καριέρα και δεν θα ξεχάσω στην Ολυμπιάδα της Αθήνας απέναντι στην Dream Team της Αμερικής. Ο Λάζαρος έδειχνε ότι είναι ανίκητος πραγματικά μέσα στη ρακέτα. Εδώ κάνει και το κομμάτι του, καθώς έκανε, προσποιήθηκε με το σώμα του επί της ουσίας, περνώντας κάτω από τα σώματα δύο παιχνών του Παναθηναϊκού, για να αφήσει την μπάλα στο καλάθι των Πρασίνων. 43-41 με 4 πόντους του Λάζαρου. Ούκιτς. Εδώ θα στοχίσει. Rebound από τον Μαργαρίτη και φάουλ από τον Ούκιτς, ο οποίος χτύπησε τα χέρια του forward του ΠΑΟΚ. Κακός βέβαια, γιατί του δίνει βολές. Δύο άκοποι πόντι για τον ΠΑΟΚ εν όψη, εφόσον ευστοχής ο Μαργαρίτης από τη γραμμή. Ο Παναθηναϊκός έχει σταματήσει να απειλεί από την περιφέρεια. Προσπαθεί να φθείρει τον ΠΑΟΚ, προσπαθεί να ανεβάσει τα φάουλ του ΠΑΟΚ ώστε να πάει στον πόνους. Για να μπορέσει στη συνέχεια να έχει την πολυτέλεια να ξεκουράσει και τους παίκτες του. Αυτό δεν δουλεύει μέχρι στιγμής, γιατί όλα τα κοντινά σουτ αλλά και όλες οι διεισδύσεις βρίσκουν το δοκάρι, όπως λέμε, δηλαδή το σίδερο του μπάσκετ, και με συνέπεια ο ΠΑΟΚ να κλείνει το σκορ και αυτή τη στιγμή να είναι ένα πόντο. Ναι, ισοπαλία. Να είναι ισοπαλία. 43-43. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος δείχνει ότι παραμένει δυνατός ακόμη και στη διάρκεια του τρίτου δεκαλέπτου. Ο Σκοτσιανίδης στον αγώνα, εμείς ακούμε τον Λεωνίδα Μενεγάκη. Αυτό είδε και ο πάγκος του ΠΑΟΚ, ακριβώς πριν πήγε στο παρκέ ο Σκοτσιανίδης, σήκωσε τον καλέ, γιατί έχουν διαβάσει και έχουν αποφασίσει ότι θα παίζουν έτσι όταν είναι ο Σοφοκλής στην πεντάδα. Και ο Καπώνος στην πεντάδα του Παναθηναϊκού, εδώ ο Σοφοκλής για τον Αμερικανό, που πρέπει να βρεθεί στο κατάλληλο σημείο για να εκτελέσει από την περιφέρεια. Σκοτσιανίδης γυρίζει μέχρι μέσα. Το στόμα από τον Τσαϊρέλη, καθώς ήταν ο δεύτερος παίκτης στην φάση, μαζί με το καλέ Μαγκράφ. Είδαμε ότι πολύ έξυπνα πάει από την πλευρά της μπάλας, από την πλευρά του Σκοτσιανίδη ο Καπόνο, ο οποίος απειλεί με σουτ και δεν μπορεί κανείς να τον αφήσει ελεύθερο. Βολές τώρα για τον Νίκο Καλέ μετά από το φάουλ του Κώστα Τσαρζαρή. Βλέπετε ο Παναθηναϊκός 8 ομαδικά φάουλ στην τρίτη περίοδο. Είδαμε το φάουλ και τώρα το stop στο replay από τον Τσαϊρέλη. Με υψωμένα τα χέρια ο Καλές, δεν υπήρχε κανένα φάουλ. Καλές στο μεταξύ αστοχή στην πρώτη βολή. 2-47 ακόμη για την τρίτη περίοδο. ...43-44, ο ΠΑΟΚ περνά μπροστά. 2-40 για τη λήξη της τρίτης περίοδου, Καπόνο. Τσαρζαρής, κεφάλι ο Καπόνο, ο οποίος παίρνει το screen από τον Σκοτσιανίδη. Του περνά την μπάλα. Σκοτσιανίδης παραλίγο να χάσει την μπάλα από την κατοχή του. Για 2 είναι το σούτ από τον Τσαρζαρή και είναι εύστοχο. 45-44. Σε μια επίθεση coach που φαινόταν να χάνεται για τον Παναθηναϊκό. Ναι, συμβαίνουν και αυτά. Ο Σκοτζιάνης δεν ήταν έτοιμος να πιάσει την μπάλα, αλλά ο Τσαρτζάρης από ό,τι φαίνεται ήταν πολύ έτοιμος όταν είχε την μπάλα στα χέρια του, έστω και αποτύχει. Καλές, είχε διάδρομο, αλλά προτίμησε να βγάλει την μπάλα έξω. Τρίποντα από τον Χαλαμπίδη και είναι εύστοχο. Χαλαμπίδης, ο οποίος ζήτησε κεφάλαιο από τον Banks. 45-47. Εδώ φάνηκε καθαρά ότι ο Χαραλαμπίδης δεν εμπιστευόταν τον Μαργαρίτη να του δώσει την μπάλα στην περιφέρεια.
Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ χωρίς να απειλεί ιδιαίτερα από την περιφέρεια και έχοντας τον Μαγκράθ σε περισσότερο σε ρόλο δημιουργού. Ενώ εδώ ο Καπόνο με ένα σκριν εκτέλεσε από τα 6 μέτρα για το 47-47. Ήταν πολύ καλή η αντιμετώπιση, ήταν πολύ κακή η αντιμετώπιση της άμυνας του ΠΑΟΚ σε αυτήν την περίπτωση, γιατί παίξανε push, δηλαδή δεν παίξαν δυναμική αντιμετώπιση στο screen, το heads out που λέμε, με συνέπεια ο Καπόνο να μπορέσει να σταματήσει και να σουτάρει. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος επιμένει να περνά την μπάλα μέσα στη ρακέτα για να πάρει το φάουλ και να πάει στις βολές. Ο Καλές είναι αυτός ο οποίος πήρε το φάουλ που χρεώθηκε στον Σοφοκλή Σοτσιανίδη. Πάντως είναι πολύ σημαντικό και αναφέρομαι για τον προπονητή του ΠΑΟΚ του Σούλη Μαρκούπλου να βλέπει την ομάδα στο δεύτερο μήχρο να μην μπορεί να σκοράρει από την περιφέρεια και από εκεί πέρα να μπορεί να δίνει την οδηγία να πάει η μπάλα μέσα στο καλάθι και μην έχοντας καν τον Παπαδόπουλο μέσα να μπορεί η ομάδα να πειθαρχεί και να κερδίζει φάσεις απέναντι στους πολύ καλούς και εμπειρούς παίκτες του Παναθηναϊκού. Αυτό δείχνει πειθαρχία, δείχνει συνέπεια σε αυτό που ζητάει η ομάδα ασχέτως αποτελέσματος. 4 φάουλ ο Σοφοκλής ο Τζανίτης και ο ΠΑΟΚ μπροστά με έναν μετά την βολή του Καλέ. 48-47. 1 και 20 πλέον για την τρίτη περίοδο. Banks. Ο Καπόνο με κοντύτερο αντίπαλο του Χαραλαμπίδη μπροστά του. Περνά την μπάλα τώρα για τον Τσαρτσαρή. Γκίστ. Καπόνο προσποιήθηκε. Έβγαλε για τον Τσαρτσαρή. Φάουλ από τον Καλέ. Δικαίωμα για δύο βολές. Ο Τσαρτσαρής που θα μπορούσε να σκοράρει κιόλας. Αλλά η μπάλα κύλησε πάνω στη Στεφάνη και βγήκε εκτός. Ήταν μια εύκολη φάση για τον Κώστα που θα έπρεπε να την τελειώσει. Να πάρει το maximum από αυτή τη φάση. Αλλά. Εδώ ο Χαραλαμπίδης θα λέει με τον χαμογελαστό Παπαδόπουλο. Ο Λάζαρος που επανήλθε στον αγώνα στη θέση του Καλέ. Άστοχη βολή από τον Τσαρτσαρή. Άλλα 64 δευτερόλεπτα για την τρίτη περίοδο. Έχουμε ντέρμπι στο ΆΚΑ. Με τον ΠΑΟΚ να προηγείται ένα πόντο Μαγκράθ. Τελευταίο λεπτό πλέον για την τρίτη περίοδο. Χαραλαμπίδης. Παίρνει το σκρίνο από τον Τσαϊρέλη. Μαγκράθ στη γωνία. Περιμένει ο Μαργαρίτης. Χαραλαμπίδης που είναι λογικό να παίρνει περισσότερες προσπάθειες. Να ο Μαργαρίτης για το τρίποντο. Είναι άστοχο. Ριμπάντα από ποιον. Πάλεψε ο Μπανκ και κέρδισε την μπάλα. Με ανορθόδοξο τρόπο όμως έτρεξε ο Παναθηναϊκός. Γιατί ο playmaker που κουβαλούσε την μπάλα έτρεξε πιο γρήγορα από όλους τους άλλους. Από όλους και... Εδώ βέβαια βάζει το τρίποδο και μαζί τον Παναθηναϊκό μπροστά με 50-48 ο Banks. Ο Banks που είναι παίκτης ρυθμού, του αρέσουν οι διάμεσες επιθέσεις, ο δευτερεύοντας συνδυασμός όπως λέμε. Και το δεύτερο παράδοξο για αυτό που έλεγες προηγουμένως Γιάννη ήταν ότι το πρώτο τρέλο στον συνδυασμό ήταν ο Τσαρτσαρής. Δηλαδή έτρεχε και ο Banks και κάπου εκεί δίπλα το Τσαρτσαρής. Τρίποδο τώρα από τον Μαγκράθ. Ο οποίος πλήρωσε τον Παναθηναϊκό στην απόφαση να κάνει αλλαγές στα screen. Άλλαξε στα screen, πήγε mismatch στην περιφέρεια και σούταρε μπροστά στον Τσαρτσαρή από το τρίποδο. Απόλυτα μυαλωμένο το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Τον φέρνει μπροστά έπειτα από 30 αγωνιστικά λεπτά με έναν πόντο 51-50 απέναντι στον Παναθηναϊκό. Άλλα 10 λεπτά για να δούμε πού θα βγάλει αυτό το παιχνίδι. Επαναρχόμαστε. Αλλά 10 λεπτά αγώνα απομένουν στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 50-51 σε ένα παιχνίδι το οποίο ανέλπιστα για τους περισσότερους αλλά για τους μοιημένους Αργύρη Παπαπέτρου όχι τόσο απρόσμενα έχει εξελιχθεί σε ντέρμπι. Σίγουρα ο ΠΑΟΚ παίζει μυαλωμένα. Έχει την πολυτέλεια να ξεκουράζει βασικά στελέχη του παρόλο που από ό,τι φαίνεται δεν έχει ένα πολύ μεγάλο βάθος στον πάγκο. Παίζοντας σε πολύ μεγάλη διάρκεια με έναν μόνο Αμερικανό καταφέρνει να έχει σοβαρές ελπίδες ώστε να κάνει την έκπληξη, η έκπληξη που φαντάζει πολύ δύσκολη να γίνει. Βήματα έκανε ο Καπόνο. Ο οποίος να μην ξεχνάμε ότι έχει 9 νίκες και 3 μολυσίτες στο φετινό πρωτάθλημα. Για να πάμε στο πάγκο του, για να ακούσουμε τον Λεωνίδη Μενεγάκη. Αρκετές οδηγίες επιμέρους για κάθε παίκτη ξεχωριστά. Χαραλαμπίδης για αποφάσεις στην επίθεση και όπως αυτή που πάει να γίνει τώρα, αλλά δεν βγήκε, ξαναγίνεται η περιστροφή. Και μια ατάκα του Χάρη Μαρκόπουλου. Δεν χάνουμε, ας μας κερδίσουν, αν μπορούν. Νέα επίθεση για τον Παναθηναϊκό με τον Μάρκους Μπάνκς. Πάει μέχρι μέσα.
Για το rebound, μάχη από τα χέρια του Τσαϊρέλη, λένε οι διαιτητές. Τη μονομαχία με το λάσμα, η μπάλα και πάλι για τον Παναθηναϊκό. Ακούμε τον Μιχάλη Πέτκοφ από τον πάγκο των Πρασίνων. Αυτό που είπε ο Αργύρης Φεντουλάκης στους παίκτες, θέλει καλύτερα αντιμετώπιση στα pick and roll του πάγκου που γίνονται με τον Μαγκράθ. Να εξασφαλίσουν τα rebound, να προσπαθήσουν να τρέξουν στον ευνηδιασμό και σε σετ παιχνίδι η μπάλα να πάει στο low post. Banks, Καπόνο για τον Αστούλης που δίνει το ελεύθερο τρίποντο, αλλά είναι άστοχο αυτό. Επιθετικό rebound από τον James Gist, τρίτη διαδοχή επίθεση για τους γηπεδούχους. Το screen από τον Λάσμε. James Gist θα γυρίσει και θα ευστοχίσει σε ένα... σε μια προσπάθεια που για το κορμί του και για το ύψος του είναι πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια. Σίγουρα, απλώς έχει δυνατότητα να ισορροπεί στον αέρα με το πολύ καλό του άλμα και να ευστοχεί. Εκεί στο οποίο φτάνει στους 7 πόντους, πρώτο σκόρερ του Παναθηναϊκού είναι ο Μασούλης με 10. Ενώ 10 έχει ο Παπαδόπουλος για τον ΠΑΟΚ. Μαγκράθ πάλι είναι από τον Μασούλης, δεν υπάρχει συνέχεια στη φάση. Ο Παναθηναϊκός είναι και πάλι μπροστά με 52-51. Η επαναφορά θα γίνει από την πλάγια γραμμή, όπως λέει ο Πιλοίδης. Εκεί ο Βιγένο Μαγκράθ. Καραλαμπίδης. Τσαϊρέλης και πάλι Μαγκράθ. Ο Μαγκράθ που δεν έχει πάρει καμία τραβηγμένη προσπάθεια. Εδώ θα πάρει τον τρίποντο, θα στοχίσει. Rebound από τον Μάρκους Μπάνκς, ο οποίος δείχνει να έχει αφυπνιστεί σε αυτά τα τελευταία αγωνιστικά λεπτά. Σίγουρα. Πάνω του είναι ο Καραλαμπίδης. Στα 36 πλέον ο Χαραλαμπίδης. Το τρίποντο από τον Κίρις είναι άστοχο. Εύκολο το rebound από τον Μαργαρίτη. Ο Μπάνκς που θα πρέπει να μάθει από τέτοια παιχνίδια, γιατί δεν θα είναι όλα εύκολα και σίγουρα είναι ορισμένα παιχνίδια που είναι αρκετά κλειστά όπως το σημερινό και που δεν σου δίνουν την ευκαιρία να τρέξει τον ευνηδιασμό, κάτι το οποίο το κάνει πάρα πολύ καλά ο Μπάνκς. Άρα λοιπόν καλύτερα να διαβάσει και να γεμίσει από περισσότερες παραστάσεις από καλές και ανταγωνιστικές ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος. Βλέπω ότι ο Σούλης Μαρκόπουλος ετοιμάζει το Χαριτόπουλο ίσως να επιζητά το περιφερειακό σουτ, μιας και μέσα στη ρακέτα έχει πάρει το maximum, θα έλεγα μέχρι στιγμής. Το λέει από νωρίτερα του Τσαερέλη, το ανάποδο λέει από ήταν άστοχο. Γκίστ, 7,5 λεπτά ακόμη για τη λήξη του παιχνιδιού πλέον. Αγώνας είναι στο πόντο. Παραλίγο να κλέψει ο Χαραλαμπίδης. Banks, 8 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. Γκίστ από τα 6 μέτρα θα στοχίσει. Εύκολο το rebound από τον Μαγκράθ. Νέα επίθεση για τον ΠΑΟΚ. 52-51 μπροστά ο Παναθηναϊκός. Οι ισορροπίες είναι οι πλέον έφθραυστες πλέον για το παιχνίδι. Σίγουρα, ενώ μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση το ότι ο Μαγκράθ είναι σε ρόλο οργανωτή κυρίως και κατευθύνει την ομάδα με... Εδώ φάνηκε να περπατάει λίγο. Ναι, είναι αλήθεια ότι και έχει κουραστεί, αλλά ήταν και διεκδικήσιμη η πάσα που προσπάθησε να πάρει. Ίσως θα πρέπει να αναλάβει ρόλο εκτελεστή, δεν ξέρω αν είναι έτοιμος στο ρόλο του οργανωτήου Χαραλαμπίδης να αποδώσει. Είδαμε και την είσοδο του Λεωνίδα Κασελάκη και του Χαριτόπουλου. Τελευταίο 7 λεπτό του αγώνα. Το τρίποντο από τον Καπόνο είναι εύστοχο. Ίσως είναι αυτή η ώρα για να μιλήσει ο Αμερικανός. 55-51. Καπόνο, ο οποίος παίρνει πολύ χρόνο συμμετοχής από τον Πεδουλάκη. Προσπαθεί να απαντήσει ο Χαραλαμπίδης, άστοχος. Rebound από τον Banks και φάουλ από τον Παπαδόπουλο. Ο οποίος εκεί δεν ήθελε να κλέψει την μπάλα, αλλά έπεσε με το κορμί του πάνω στον Banks. Αυτό λέει κιόλας ο Λάζος. Και αυτό δεν είναι καλό νέο. Γιατί είναι τέταρτο φάουλ. Είναι το τέταρτο φάουλ του Παπαδόπουλου, ναι. 4 ο Σκορτσανίτης, αλλά 4 και ο Παπαδόπουλος. Τα δύο μεγάλα κορμιά των δύο ομάδων. Ο Παναθηναϊκός πλέον είναι στο σύν 4, Καπόνο. Πάνω του είναι ο Χαραλαμπίδης. Το κλέψιμο είναι από τον Λάζο και το φάουλ από τον Καπόνο το έκανε με τρόπο ώστε να μην δοθεί αντιαθλητικό. Φωνάζουν από τον πάγκο του ΠΑΟΚ ότι υπήρχε πρόθεση, αλλά ο Καπόνο πήγε στην μπάλα. Ναι, όντως πήγε στην μπάλα. Για να το ξαναδούμε. Όχι, πήγε να καλύψει την πάσα και έκανε ένα φάουλ που είναι φάουλ τακτικής. Αλλά το ζητούμενο σε αυτή τη φάση είναι
από τη στιγμή που υπάρχουν δύο παίκτες μπροστά μόνοι τους, να φύγει μπάλα πιο γρήγορα από τα χέρια του παίκτη που τριπλάρει. Μπασέρ, Μαγκράφ, Κασελάκης. Προσπάθησε να κλέψει ο Λάσμερ, ο Παπαδόπουλος όμως μπαίνει μέχρι μέσα και αφήνει την μπάλα με το αριστερό. 55-53 μειώνει ο ΠΑΟΚ και πάλι στο καλάθι. Ένας αγώνας ο οποίος είναι συγκλονιστικός. Παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η τακτική και των δύο ομάδων. Καπόνο. Παραλίγο το λάθος. Ο Λάσμερ μάζεψε την μπάλα. Πάνω του είναι ο Χαραλαμπίδης. Παίρνει το φάουλ ο Τζέισον Καπόνο, μόλις το δεύτερο για το δικέφαλο σε αυτή τη τέταρτη περίοδο. Να η επαναφορά από τον Τζέισον Καπόνο από τους Lakers στο Παναθηναϊκό. Πρώτη έξοδος στην Ευρώπη, ε. Ακριβώς. Banks μέχρι μέσα, αλλά εκεί δεν γνωρίζει ποιος είναι ο Λάζαρος Παπαδόπουλος. Αυτό φάνηκε. Τρίποντα από τον Βασούλης, ο οποίος διορθώνει την κατάσταση και δίνει αέρα 5 πόντων στο Παναθηναϊκό στα 5,5 λεπτά πριν από τη λήξη. Ο Banks πήγε πάνω στο κορμί του Λάζαρου θεωρώντας ότι μπορεί να πάρει φάουλ ή και να πάρει ένα μικρό διάστημα για να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Αλλά ο Λάζαρος είναι πολύ δυνατό κορμί. Δυνατό και μεγάλο κορμί, είναι long που λένε στην Αμερική, μακρύς. Βήματα τώρα από το Κασελάκη. Εδώ που η απειρία του Κασελάκη υπό την πίεση του αγώνα. Κοιτάξτε. Εδώ. Και τα δύο ποδιά στον αέρα. Banks. 58-53 ο Παναθηναϊκός. Καπόνο για 3. Εύκολο το rebound από τον Χαριτόπουλο. Τελευταίο πεντάλεπτο του αγώνα. Μαγκράθ. Χαραλαμπίδης. Θα γυρίσει. Παίρνει το φάουλ από τον Κίστ. Χαραλαμπίδης ο οποίος είναι στους 9 πόντους. Στους 12 ο Λαζαρός. Και στους 7 ο Χαριτόπουλος. Άλλους 8 είχε ο Μαγκράθ για τον Πάο. Για τον Παναθηναϊκό 13 ο Μασκούλης. 9 ο Μπράμος, 7 ο Γκίστ. Λάζαρος. Θα κάνει το λάθος καθώς έπεσαν και ο Λάσμε και ο Γκίστ πάνω του. Και οι δύο ψηλοί του Παναθηναϊκού. Banks. Για τον Γκίστ θα γυρίσει. Εντυπωσιακή ενέργεια, ολοκληρώνει ο Λάσμε. 4-36 για τη λήξη του αγώνα. 60-53 ο Παναθηναϊκός. Αμέσως ο Σούλης Μαρκόπουλος. Καλή time out για να μαζέψει τους παίκτες του και βέβαια να ανακόψει το ρυθμό του Παναθηναϊκού, καθώς στα τελευταία λεπτά, στις τελευταίες φάσεις βρίσκει πιο εύκολα λύσεις από ό,τι σε όλο το προηγούμενο παιχνίδι. Time out λοιπόν και για εμάς επιστρέφουμε. Τέσσερα λεπτά και 36 δευτερόλεπτα απομένουν ακόμη στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Ο Παναθηναϊκός προηγείται 60-53 του ΠΑΟΚ και βλέπετε στα συγκεντρωτικά στατιστικά ότι έχει βελτιώσει πάρα πολύ το ποσοστό στα τρίποντα. Στάρει με 43% ενώ έχει καταφέρει και έχει πάρει και τα rebound πλέον από τον ΠΑΟΚ. Το μέσο των οποίων υπολοιπόταν σε όλο το προηγούμενο παιχνίδι. Εδώ ο Θανάσης Γιαννακόπουλος, είναι και ο Παύλος λίγο πιο πάνω. Διοικητικοί ηγέτες των Πρασίνων επί σειρά ετών. Οι άνθρωποι που τον έχουν φέρει στην κορυφή της Ευρώπης για 6 φορές τον εξάστερο. Για να πάμε λοιπόν στο πάγκο του ΠΑΟΚ, να ακούσουμε τον Λεωνίδα Μενεγάκη. Άκουσα τον Μαρκόπουλο από το μικρόφωνο σου να φωνάζει ότι έχουμε μόλις 2 φάουλ. Ακριβώς, δεν έχουν χρησιμοποιήσει τα φάουλ ώστε να ανακόψουν κάπως το ρυθμό του Παναθηναϊκού. Αυτό ήταν το ένα θέμα. Γενικότερα στην άμυνα ήθελε καλύτερη συμπεριφορά. Το τρίβολο από τον Κασελάκη είναι άστοχο. Rebound από τον Λάσμε. Ακούμε τον Μιχάλη Πέτκοφ. Θα συνεχίζουν να πιέζουν στην άμυνα. Είπε να μην δεχτούμε τρίποντα από τον Χαραλαμπίδη, μην τον αφήσετε να σουτάρει σου 3 πόντων. Και στην επίθεση έδειξε ένα σύστημα με το οποίο η μπάλα θα καταλήξει στον Καπόνο για να παίξει pick and roll με τον Λάσμε. Ναι, εδώ ο Καπόνο. Δίνει την μπάλα στον Λάσμε για το alley-oop. Ο Παναθηναϊκός όμως χάνει τη φάση καθώς εκεί ο Καπονέζος δεν κατάφερε να τελειώσει με το δεξί τη φάση. Ξαναβλέπετε, πήγαν να βγάλουν highlight για το παιχνίδι. Όμως ο Παπαδόπουλος πηγαίνοντας με βήματα πίσω. Δυσκόλεψε τον Λάσμε για να πλησιάσει στην Στεφάνη. Βεβαίως και καλώς ο Λάσμε είναι ένα λεπτό κορμί, δεν μπορούσε να κερδίσει το χώρο του στον αέρα σε αυτή τη φάση. Μαγκράφ, το φάουλ από τον Μασκούλης. Τέταρτο για τον Παναθηναϊκό στην τελευταία περίοδο. Προδουλάξει ετοιμάζει τον Μπράμος, ο οποίος έχει 2-2 τρίποντα. 3-6 ο Μασκούλης.
Ένα στα δύο ο Banks και ο Καπόνο. Αλλά και ο Ξανθόπουλος. Καπόνο, ο οποίος δίνει τη θέση στον Μπράμος, Μαγκράθ. Χάτσερ που επανήλθε στην πεντάδα του ΠΑΟΚ. Παπαδόπουλος. Αντίπαλο το Μασκούλης, γυρίζει για τον Χαριτόπουλο. Μια φάση που την έχουμε δει πάμπολες φορές από το Λάζο. Να γυρίζει απέναντι στο προσωπικό του αντίπαλο και να βγάζει την μπάλα στον επερχόμενο συμπαίκτη του για το 60-55. Μασκούλης. Ο Χάτσερ που ήταν πολύ ωραία έξω. Ναι, απόρρια των μέτριων τελευταίων εμφανίσεων του. Μπράμος. Βγάζει για τον Κίστ, το φάουλ, όχι βήματα. Λέει ο Ταρενίδης από τον Κίστ. Αν και φάνηκε φάουλ, όχι. Όχι, δεν μπορούμε να ζητάμε φάουλ. Από αυτή τη φάση η Σέσα τραβάει ο Χαριτόπουλος το κορμί του προς τα πίσω. Ο Πάκου πλήρωσε τα αμυντικά του, την ολιγορία στα αμυντικά του rebound αρκετές φορές από το Παναθηναϊκό και εκεί πραγματικά δώσανε μια πνοή και λύσεις υψηλή του Παναθηναϊκού. Χάτσερ. Μια εξεζητημένη ενέργεια. Εύκολο το rebound από τον Μπράμος. Καθώς λειτουργήσαν τα block out του Παναθηναϊκού. Τελευταίο τρίλεπτο πλέον του αγώνα. 2 και 45 πλέον. Μασούλης. Προσπαθεί να αποστάρει καθώς έχει απέναντί του τον Μαγκράθ. Φάουλ, γιατί εκεί ο Αμερικανός δεν είχε άλλη επιλογή παρά να βάλει τα χέρια πάνω στον αντίπαλό του. Ο Πάουκ βέβαια που δεν έχει πρόβλημα από τα ομαδικά του φάουλ, γιατί έχει μόνο μόλις 3 ομαδικά φάουλ. Και το time out τώρα από τον Αργύρη Πεδουλάκη με το σκορ στο 60-55. 2 λεπτά και 41 δευτερόλεπτα ακόμη, τα οποία θα δούμε αφού επιστρέψουμε στο κλειστό του ΆΚΑ. Με την πλάτη στον τοίχο, ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός ταξιδεύει στο Τελ Αβίβ για να αντιμετωπίσει τη Μακάμπη την ερχόμενη Πέμπτη. Και η δημόσια τηλεόραση θα είναι εκεί. Μακάμπη Ολυμπιακός στις 10 παρατέταρτο το βράδυ της Πέμπτης στην Ετένα, αλλά και σε high definition από το κανάλι υψηλής ευκρίνειας της ΕΡΤ. Δύο λεπτά και 41 δευτερόλεπτα ακόμη για τη λήξη του αγώνα. Πρώτο σκορ της συνάντησης ο Μασκούλης. Το σκορ στο 60-55. Παρ' όλα αυτά, Αργύρη Παπαπέτρου, τα πάντα είναι ανοιχτά. Είναι ανοιχτά γιατί ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να βρει ρυθμό μέχρι στιγμής και έστω και αν σε κάποια δίλεπτα ήταν απειλητικός αλλά και πιο κινητικός, αυτό δεν είχε διάρκεια. Η αλήθεια είναι ότι αρκετοί παίκτες που ίσως και θα πρέπει να ξεκουραστούν καλούνται να δώσουν το καλύτερο που μπορούν ώστε να φύγει ο Παναθηναϊκός με το Ροζβίλο από αυτό το παιχνίδι. Ένα παιχνίδι στο οποίο ο Παναθηναϊκός από το δεύτερο ημίχρονο και μετά είχε μεγαλύτερη προσήλωση στο συγκεκριμένο αντίπαλό του παρά σε μια προετοιμασία που θα τον ωφελούσε για την επόμενη Παρασκευή ενώπιση του παιχνιδιού της Ευρωλίγκα απέναντι στη Ρεάλ. Banks. Δεν υπάρχει mismatch, το βλέπουμε. Είναι ο Παπαδόπουλος πάνω στο Banks. Αλλά η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Λάθος από τον Αμερικανό με το σκορ στο 60-55. Ακούμε τον Λεωνίδα Μενεγάκη. Η απόφαση θα είναι του Χαραλαμπίδη τώρα από ό,τι κατάλαβα από την προηγούμενη οδηγία του Σούλη Μαρκόπουλου. Ή αν θα ταΐσει τον Παπαδόπουλο ή θα δώσει την αντίθετη πλευρά στον Τόνι Μαγκράθ που θα χειροφυλακτεί εδώ αρχίζει. Χαραλαμπίδης, Μαγκράθ. Για τον Χαραλαμπίδη προσποιήθηκε για τρεις, μπαίνει μέχρι μέσα. Υπό τον νίσκιο του Λάσμου όμως, άσχο το λέει, ακούμε τον Μιχάλη Πέτκοφ. Ο Αργύρης Πεδουλάκης είπε στον Μπράμος να μαρκάρει καλά τον Κώστα Χαραλαμπίδη. Είπε χαρακτηριστικά ότι αυτός μάλλον θα προσπαθήσει να πάρει το παιχνίδι από την πλευρά ΠΑΟΚ. Οι συνεπείδες ζήτησαν να κυκλοφορήσουν την μπάλα και να καταλήξουν σε Μασιούλη. Λονέα Νομπάνκς, σουτάρει για τρεις. Είναι μέσα 63-55. Παναθηναϊκός έπειτα από πάρα πολύ ώρα παίρνει προβάδισμα 8 πόντων στο τελευταίο δίλεπτο του αγώνα. Βλέπετε τα τρίποντα, 45%. Οι πράσινοι 10 στα 22, μόλις 26% το ποσοστό του ΠΑΟΚ, ο οποίος ΠΑΟΚ έχει μείνει μέσα στο παιχνίδι Αργύρη Παπαπέτρου, χάρη στην τακτική του Σούλη Μαρκόπουλου. Σίγουρα, αναμφισβήτητα. Και όχι με πάρα πολλές επιλογές. Εδώ πληρώνει ένα ενδιάμεσο εμβολιασμό, ένα transition, παιχνίδι ανισορροπία στην άμυνα αλλά και η κόπωση.
τον κρατάνε 10 πόντους μακριά αυτή τη στιγμή που είναι η μεγαλύτερη διαφορά που δημιουργεί ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι μέχρι στιγμής. Σούλης Μαρκόπουλος, ο οποίος κάλεσε σε νέο time out 1,5 λεπτό πριν από τη λήξη, γιατί πράγματι θα είναι κρίμα για τους παίκτες του να χάσουν μεγάλη διαφορά ένα τέτοιο μάτς, στο οποίο το έχουν πάει τόσο καλά μέχρι αυτό το σημείο. Είναι αλήθεια, αλλά όπως όλοι ξέρουμε και πλέον είναι κοινότυπο, αλλά είναι η πραγματικότητα σε όλα τα ομαδικά αθλήματα. Το παιχνίδι τελειώνει με το τελευταίο σφύριγμα, οπότε ασφαλώς, ναι, μένει καλή προσπάθεια του ΠΑΟΚ, αλλά καλείται να συνεχίσει με όσες δυνάμεις του απομένουν. Το έχουμε ξαναπεί ότι από ό,τι φαίνεται δεν έχει πάρα πολλές επιλογές στον πάγκο, αλλά καλείται να έχει καλή αυτοσυγκέντρωση ώστε να μην χαλάσει αυτό που πραγματικά έχει δημιουργήσει μέχρι στιγμής. Ο ΠΑΟΚ σε μια χρονιά οικονομικής εξυγίανσης, όπως πολύ σωστά ανέφερες από το ξεκίνημα, Αργύρη Παπαπέτρου. Και η αλήθεια είναι ότι συζητώντας με τα επιτελικά στελέχη της Θεσσαλονικιώτικης ΚΑΕ, αφήνουν να εννοηθεί ότι έχει διαφανεί ένα φως στην άκρη του τούνελ για να βρούνε τις λύσεις. Προφανώς τις έχουν βρει για να προχωρήσουν και να ακολουθηθεί πιστά αυτή η διαδικασία της εξυγίανσης. Αυτή θα είναι και η μεγαλύτερη νίκη για τη φετινή ομάδα του ΠΑΟΚ. Αναμφισβήτητα είναι το πιο χαρούμενο που μπορεί να συμβεί. Αξίζουν συγχαρητήρια σε πρώην μεγάλους αθλητές όπως ο Μπάνε Πρέλεβιτς από τη θέση του Πρόεδρου, ο Νίκος Σταυρόπουλος από τη θέση του Τεχνικού Διευθυντή. Από τη στιγμή που ανέλαβαν ένα τόσο δύσκολο έργο, μακάρι να το φέρουν εις πέρας και μακάρι να βλέπουμε υγιείς ομάδες στο ελληνικό πρωτάθλημα. Λεωνίδα, κάτι καινούργιο από το πάγκο του ΠΑΟΚ? Θέλω να δώσω την μπάλα στον Παπαδόπουλο, αλλά τελικά τώρα εδώ, όπως βγήκε η φάση, κατέληξε στον Χαριτόπουλο που παίρνει το φάουλ από τον Κίστ. Χαριτόπουλος, ο οποίος προσπάθησε να προφυλάξει την μπάλα και έτσι πήρε φάουλ. Βέβαια φάνηκε να απορεί ο Γκίστ, γιατί ο Χαριτόπουλος ενδεχομένως να χρησιμοποίησε και το χέρι στο οποίο δεν είχε την μπάλα. Σε κάθε περίπτωση κερδίζει δύο ελεύθερες βολές με το σκορ 65-55, 1 και 27 ακόμη για τη λήξη. Χαριτόπουλος, ο οποίος αγωνίστηκε και στη Βιλερμπάν σε περίοδο που το ελληνικό μπάσκετ δεν μπορούσε να του δώσει ένα καλό συμβόλαιο. Παρ' όλα αυτά είναι ένας αξιόπιστος παίκτης. Σίγουρα, ενώ βλέπουμε ότι ο ΠΑΟΚ εφαρμόζει πίεση σε όλο το γήπεδο, παίζει ένα zone press 2-2-1 με τελευταίο παίκτη τον Παπαδόπουλο, ο οποίος μάλλον έκανε ένα φάουλ τακτικής, αλλά είναι και το πέμπτο του φάουλ. Και βγαίνει από τον αγώνα. Σίγουρα. Δεν το έχει καταλάβει ακόμα ο Λάζος. Από ό,τι βλέπω, ναι. Τώρα. Ναι, μεν ο ΠΑΟΚ δεν έχει συμπληρώσει τα φάουλ ώστε να πάει Παναθηναϊκός σε βολές, αλλά απ' την άλλη χάνει τον Παπαδόπουλο, που βέβαια σε αυτή την πίεση σε όλο το γήπεδο δεν ξέρω αν είναι καλύτερο που μπήκε ο Τσαϊρέλης. Για να δούμε. Για να πάμε και στο πάγκο του Παναθηναϊκού πάντως για τον Μιχάλη Πέτκοφ. Νομίζω ικανοποίησει και πλέον υπάρχει η δυνατότητα για να ηρεμήσουν κάπως τα πνεύματα. Κάπως έτσι. Ο Αργύρης Φεντουλάκης σίγουρα δεν είναι ευχαριστημένος με την απόδοση της ομάδας του. Βέβαια τη βλέπει να κερδίζει τώρα στην τέταρτη περίοδο, έχει ανεβάσει την απόδοσή της. Ζήτησε όσον αφορά στην άμυνα να μην δεχτούν σου τριών πόντων. Αν πάει μπάλα, είχε πει αν πάει μπάλα στον Λάζαρο Παπαδόπουλο, κάντε φάουλ. Και στην επίθεση να κυκλοφορήσουν και προσπαθήσουν από ό,τι είχε πει πριν να αποστάλουν τον Μασιούλης. Βέβαια τώρα είναι έξω με τον Μπάνξ να εκτελεί σου τριών πόντων και να είναι άσκοφος. Μπάλα είναι για τον ΠΑΟΚ, καθώς εκεί είναι πλάκισαν ο Χαριτόπουλος αλλά και οι δύο forward του Παναθηναϊκού, ο Γκίστ και ο Λάσμε. Ξαναβλέπουμε σε επανάληψη. Ήταν και ο Τσαϊρέλης βέβαια μέσα στη φάση, δύσκολη φάση. Δύσκολη φάση, ναι. Τελευταίο λεπτό του αγώνα πλέον, 65-57, Μαγκράθ. Φάουλ από τον Μασκούλης, του δίνει βολές. Από εδώ και πέρα θα περιμένουμε την έκρηξη του Μαγκράθ και να πάρει το παιχνίδι στα χέρια του. Μαγκράθ, ο οποίος είναι πολύ καλός παίκτης, παίρνει λογικές επιθέσεις, είναι αξιόπιστο σουτέρ. Το χειροκρότημα στο μεταξύ για τον Γιώνας Μασκούλης, ο οποίος κάλεσε στο πάγκο για ακόμη ένα παιχνίδι από τους πλέον διακριθέντες του Παναθηναϊκού. Σίγουρα βοήθησε πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό και κάνοντας το πέμπτο του φάουλ αποχωρεί.
ίσως ο Αργύρης Πεδουλάκης να ήθελε να... Πρώτο σκόρερ ο Λιθουάνος με 15. Ναι, ίσως να ήθελε να δει το Μασιούλης να παίζει λιγότερο σήμερα, αλλά οι ανάγκες του παιχνιδιού δεν το επέτρεψαν. Το καλό για τον Παναθηναϊκό είναι ότι υπάρχουν μέρες μέχρι τον αγώνα με τη Ρεάλ, ο οποίος θα δεξαχθεί το βράδυ της Παρασκευής. Μπράμος τώρα, 65-59. Το φάουλ του Χαραλαμπίδη στον Λάσμε. Τώρα συμπληρώνει 5 φάουλ ο Παναθηναϊκός, ο Καμπονέζος θα εκτελέσει βολές. 65-59. Με τον Πεδουλάκη να ζητά αλλαγή, ο Ρόκο Ούκιτς είναι το νέο πρόσωπο στην πεντάδα, στη θέση του Μάρκου Μπάνς. Το επιμύθιο πάντως και από αυτόν τον αγώνα λέει ότι από τον Παναθηναϊκό λείπει ο Διαμαντίδης. Σίγουρα όταν κάτι δεν πάει καλά στην οργάνωση και στην ισορροπία αλλά και στους ρόλους της ομάδας, ένας πολύ σημαντικός παράγοντας είναι ο κατεξοχήν δημιουργός, ο παίκτης που όταν η μπάλα είναι στα χέρια του οι υπόλοιποι ξέρουν τι πρέπει να κάνουν ώστε να είναι αποδέκτες. Ο Δημήτρης Διαμαντίδης είναι, όλοι ξέρουμε την αξία του, αλίμονο. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να πούμε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα το ποιόν του παίκτη, αλλά και ψυχολογικά και τεχνικά είναι σίγουρα ο ηγέτης του φετινού Παναθηναϊκού και όχι μόνο, και τα τελευταία βεβαίως χρόνια. 66-59 και 66-61 από το γρήγορο καλάθι του ΠΑΟΚ, ο οποίος προσπαθεί να πιέσει και να πάρει ό,τι περισσότερο μπορεί από αυτή την πίεση. Ο ΠΑΟΚ κυνηγάει το φάουλ, αλλά μέχρι στιγμής δεν τα καταφέρνει. Τώρα γίνεται το φάουλ πάνω στον Τζέισον Καπόνο, καθώς εκεί έπεσαν και ο Μαγκράφ αλλά και ο Χαριτόπουλος. Το φάουλ είναι από τον Έλληνα forward. Έχω την εντύπωση ότι με το zone press που εφαρμόζει ο ΠΑΟΚ, ναι μεν δυσκολεύει την κυκλοφορία της μπάλας, αλλά επειδή δεν υπάρχει μαρκάρισμα παικτών, δηλαδή δεν είναι μεν του μεν press, δεν βρίσκονται συνήθως μπροστά σε ένα παίκτη, είναι περισσότερο σε κάποιες περιοχές ή κάποιους χώρους του γηπέδου, με αποτέλεσμα να κυλάει ο χρόνος και να μην μπορούν να κάνουν ένα γρήγορο φάουλ. Δεν ξέρω αν αυτό αλλάξει από εδώ και στο εξής. 68-61 από τις δύο βολές του Καπόνο, ο Μαγκράφ μέχρι μέσα, ούτε το follow ήταν καλό για τον ΠΑΟΚ. Τώρα ο Παναθηναϊκός με την μπάλα στα χέρια και βέβαια εφόσον δεν γίνει φάουλ θα τελειώσει έτσι το παιχνίδι. 68-61 το σκορ, τελευταία 10 δευτερόλεπτα. Τζέισον Καπόνο, όντως οι παίκτες του ΠΑΟΚ δεν πηγαίνουν σε άλλο φάουλ. Το παιχνίδι θα ολοκληρωθεί με τον Μπράμος να σπάρει για 3 και να ευστοχεί. Μετράει το καλάθι, 71-61. 10 τελικά η πόντη για τον Παναθηναϊκό, η πόντη της διαφοράς. Σε ένα παιχνίδι όμως το οποίο ο ΠΑΟΚ του έβαλε δύσκολα και τελικά ανταπεξήλθε ο Παναθηναϊκός, βλέπετε, με το σούτ του Μπράμος. Είναι καθαρά εντός χρόνου. Μπράμος ο οποίος είχε 3-3 τρίποντα, έφτασε στους 12 πόντους. Τελικό σκορ 71-61. Μια σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε για το τελικό σχόλιο του Αργύρη Παπαπέτρου αλλά και τη συνέντευξη των πρωταγωνιστών. Ασόν, αμέσως πηγαίνουμε στους ρεπόρτερ μας. Ο Λεωνίδας Μενεγάκης έχει μαζί του έναν από τους πρωταγωνιστές πραγματικά του αγώνα, ο Λάζαρο Παπαδόπουλο. Πραγματικά ο Λάζαρο Παπαδόπουλο είναι μαζί μας. Λάζαρο, κάνατε μια σημαντική προσπάθεια. Βέβαια, στο τελευταίο δεκάλεπτο έμεινε ημιτελής. Εγώ θα έλεγα το τελευταίο πεντάλεπτο, 35 λεπτά παλέψαμε αρκετά καλά, αρκετά δυνατά, ήμασταν μέσα στο παιχνίδι, αλλά δυστυχώς το τελευταίο πεντάλεπτο δεν άντεξαμε. Αυτό που σας έλειπε μπορεί να ήταν λίγο καλύτερο τρίποντο? Αυτό που μας έλειψε λίγο είναι η ψυχραιμία, κάναμε κάποια λάθη στο κρίσιμο σημείο και ίσως παρατήσαμε νωρίς το παιχνίδι. Από ό,τι είδα και στις χειραψίες με το Λασμέ, μια μικρή παρεξήγηση μάλλον είναι παρελθόν, ένα αυτό έτσι. Σίγουρα δεν υπάρχει καμία παρεξήγηση. Με όλους τους παίκτες είμαστε φίλοι. Ειδικά μέσα στο αγωνιστικό χώρο παίζουμε, ο καθένας παίζει για να κερδίσει. Αλλά εκτός αγωνιστικού χώρου είμαστε φίλοι με όλους. Και το τελευταίο βέβαια που ήταν πρώτο, όταν μπήκε στο γήπεδο με το Διαμαντίδη, κάτι διεμήφθη επίσης. Σίγουρα με τον Μίτσο είμαστε φίλοι. Κάνουμε και μια προσπάθεια μαζί με την GBA, την Ακαδημία που ιδρύσαμε στη Θεσσαλονίκη. Μας συνδέουμε πολλά πράγματα. Ευχαριστώ πολύ. Στην αντίπερα.
Αντίθετη πλευρά είναι ο Μιχάλης Πέτκοφ με τον Στεφάν Λάσμε. Ακριβώς, έχω δίπλα με τον Στεφάν Λάσμε. So, Stefan, it was a good game, a difficult game. You didn't start well, but at the end you won. What was the key for your victory? The key was to just stay in the game and keep playing hard. Obviously, they are a very good team, and like every team in the league, we show them a lot of respect. They got some experience for us too, so they made it hard for us. They play smart. They're trying to play to our weaknesses, but I think we just play hard the whole game, and that's what gave us the win at the end. Λοιπόν, ρωτήσαμε τον Στεφάν Λάσμε ποιο ήταν το κλειδί της νίκης σε ένα δύσκολο σήμερα παιχνίδι. Μας είπε ότι ο ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, έχει πολύ καλούς και έμπειρους παίκτες, προσπάθησαν να χτυπήσουν στις αδυναμίες του Παναθηναϊκού, έπαιξαν έξυπνα. Παρ' όλα αυτά όμως ο Παναθηναϊκός ήταν και αυτός πολύ καλός, έβγαλε πολύ ενέργεια σε όλο το παιχνίδι από ό,τι μας είπε και γι' αυτό καταφέραν να κερδίσουν και το παιχνίδι. Now you have the game against Real. Which are the difficulties that you have to deal with? It's basically the same kind of game. They have a lot of shooters like this on this team. So it was kind of a preparation game. I think Real Madrid is one of the strong teams in the EuroLeague. We beat them before at home, but we shouldn't take the game for guarantee. We're still working on ourselves, and I think just showing up on the court like today and play as hard as we can give us the edge. Thank you very much. Congratulations. Good luck. Λοιπόν, ρωτήσαμε τον Στεφάν Λάσμε. Ο επόμενος αγώνας είναι αυτός με την Real Madrid εδώ μέσα για την Ευρωλίγκα. Μας είπε ότι είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, έχει και αυτή πάρα πολύ καλού σουτέρ. Είναι πολύ έμπειρη ομάδα. Αλλά είπε ότι και εμείς θα προσπαθήσουμε να παίξουμε καλά, προετοιμαζόμαστε για αυτό το παιχνίδι και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Το τελικό σχόλιο από τον Αργύρη Παπαπέτρου. Είδαμε ένα πολύ καλό παιχνίδι με την έννοια ότι ήταν ντέρμπι σε όλη τη διάρκεια. Μας κράτησε πραγματικά ζωντανούς. Το θέμα δεν ήταν πάρα πολύ υψηλό επίπεδο, αλλά υπήρχαν αρκετές μονομαχίες. Οι δύο ομάδες μοιραστήκαν τις εντυπώσεις. Ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ διαβασμένος και ειδικά στο πρώτο ημίχρονο διατηρούσε το προβάδισμα. Ο Παναθηναϊκός επανήλθε στο δεύτερο ημίχρονο παίζοντας πιο καλή άμυνα, παίζοντας λίγο πιο κλειστά, περιορίζοντας λίγο περισσότερο τους ψηλούς του ΠΑΟΚ. Εκεί, σε εκείνο το σημείο, ο ΠΑΟΚ δεν ήταν απειλητικός από την περιφέρεια και δημιουργήθηκε μια διαφορά η οποία από ό,τι φαίνεται δεν ήταν πολύ μεγάλη αλλά ήταν αρκετά σημαντική για να διατηρήσει το πάνω χέρι ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός σίγουρα δεν έκλεψε τις εντυπώσεις, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι πολλές υποχρεώσεις του και η κόπωση θα έχουμε και αυτές τις στιγμές οι οποίες δεν θα είναι πάντα καλές. Το ζητούμενο είναι να βρει το ρυθμό των έψου του παιχνιδιού με τη Ρεάλ Μαδρίτης και σίγουρα αξίζουν συγχαρητήρια πολλά στον ΠΑΟΚ που δεν ήρθε απλώς ένα ταξί στην Αθήνα, αλλά ήρθε να παλέψει και να διεκδικήσει τις όποιες πιθανότητες του αναλογούσαν. Αργύρη Παπαπέτρου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το σχόλιο και στο απόψινο παιχνίδι. Κυρίες και κύριοι, τελικό σκορ 71-61 υπέρ του Παναθηναϊκού απέναντι στον ΠΑΟΚ. Από όλους όσοι εργάστηκαν για αυτή τη μετάδοση, το σκηνοθέτη μας Νίκος Βόμπο, τον Λεωνίδα Μενεγάκη και τον Μιχάλη Πέτκοφ που ήταν στο ρεπορτάζ του αγωνιστικού χώρου. Και βέβαια τον Γιάννη Νάτου που ήταν στην περιγραφή. Ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Γιάννη.